να πάρουμε τις θέσεις μας για την τελευταία ένατη συνεδρία. Θα προεδρεύσει ο κύριος Κρήτων Χρυσοχοΐδης και οι συγητές είναι οι καθηγητές Γιάνγκου, Πασχαλίδης, Ιφαντής και ο κύριος Κωστής Κοκκινόφτας. Ο πρόεδρος πάει κάτω-κάτω όμως. Πού είναι το. Πού είναι ο πρόεδρος? Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί συνέδροι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε την ενάτη και τελευταία συνεδρία του συνεδρίου μας με τους τέσσερις τελευταίους, αλλά όχι έσχατους ομιλητές. Πρώτος, ο καθηγητής κύριος Θόδωρος Γιάνγκου, γνωστός σε όλους μας, με θέμα «Οι Κύπροι είναι ο μάρτυρες, Πολύδωρος και ο Μιχαήλ». Η συνεδρία, όπως θα έχετε δει και στο πρόγραμμα, είναι αφαιρωμένη στο αίμα που χύθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου στη δεύτερη δύσκολη περίοδο της τουρκοκρατίας. Έχετε το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ, Άγιε Πρόεδρε. Πανιερότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, κύριοι συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι, το θέμα της εισηγήσεώς μου το ακούσατε μόλις τώρα και κλήθηκα να πραγματευτώ παρουσιάζοντας των βίων και των μαρτύρων αφωτέρων και την τυχόν παράλληλη πορεία τους. Στη σκέψη αυτών που διαμόρφωσαν το θέμα ήταν ότι, εφόσον ο συνάδελφος Σημειών Πασχαλίδης θα εισηγηθεί περί του Κύπριου νεομάρτυρα Ιωάννη, είναι πρέπον και ωφέλιμο να καλυφθούν και οι έτεροι δύο γνωστοί Κύπριοι νεομάρτυρες. Όμως η υπεροχή των υμναγιολογικών κειμένων που είναι για τον Πολύδωρο μου δίνει την εντύπωση ότι αν αναφερθώ και στον Μιχαήλ, λίγο πολύ θα εκπληρωθεί η λαϊκή ρίση ότι κοντά στον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Επομένως, δεν θα αναφερθώ για τον Μιχαήλ. Επίσης, δεν σκοπεύω να αναφερθώ και στον βίο. Συγγνώμη, να καθίσω καλύτερα γιατί με διευκολύνει στην ανάγνωση. Επίσης, δεν σκοπεύω να αναφερθώ στα ιστορικά γεγονότα της ζωής του Πολυδώρου. Εξάλλου, αυτά παρουσιάστηκαν επαρκώς παλαιότερα από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο και τον Γιώργο τον Κάκουρα, τον Παρασκευά Αγάθωνος και τον Νίκο Νικολαίδη. Ούτε και στο σχολιασμό των κανονικών αρχών περί του τρόπου επιστροφής των εξωμωτών στην Εκκλησία με βάση το παράδειγμα του Πολυδώρου, επιλέγοντας ένα θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύω. Επίσης, θα αποφύγω την παρουσίαση και την ανάλυση των ακολουθιών και των κειμένων του μαρτυρίου, τα οποία, εκτός από το νέο μαρτυρολόγιο, σώζονται και στο χειρόγραφο με αριθμό 4 της Βατοπεδινής Κήτης του Αγίου Δημητρίου, ένα χειρόγραφο που ανήκε στον πρώην Θεσσαλονίκης Δαμασκηνό και μετέπειτα Αγιορείτη Μοναχό Δανίλ. Το συγκεκριμένο χειρόγραφο, αντιγράφηκε το 1797, περιέχει διαφορετικό μικροεσπερινό από αυτόν του νέου μαρτυρολογίου, καθώς και κάποια διαφορετικά τροπάρια έξω ακροστοιχίδος του κανόνος. Παράλληλα, ο Μέγας Εσπερινός και ο Όθρος, ποίηματα του Νικοδήμου Αγιορείτη, περιέχονται και στο χειρόγραφο Σινά 2248, ένα χειρόγραφο μάλλον άγνωστο και μάλλον πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ. Παρουσιάζεται εδώ. Ανάμεσα στις έντυπες ακολουθίες και στις χειρόγραφες, καθώς και στα μαρτύρια, υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφορές γραφών. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο κείμενο που θα δημοσιευθεί στα πρακτικά. Μετά τους αποκλεισμούς, θα διερωτηθείτε τι απέμεινε να παρουσιάσω σήμερα στην εισήγηση. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μάλλον δεν απέμεινε τίποτα. Όμως, τα δεδομένα των πηγών χαράζουν ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τη σχέση του Πολυδώρου όσον αφορά στη σύνταξη του νέου μαρτυρολογίου, το οποίο κυκλοφόρησε έντυπα το 1799, δηλαδή μόλις 5 χρόνια μετά το μαρτύριο του Πολυδώρου, διασυνδρομής φιλοχρίστων και φιλομαρτύρων χριστιανών των εν τη Ευρώπη πραγματευομένων, χωρίς όμως μνήαν συγγραφέα, ενώ στην τρίτη έκδοση, Αθήνα 1961, ο επιμελητής Παντελής Πάσχος, που δήλωνε ότι διόρθωνε και απείλασε το έργο εκπλήστων παλαιών λαθών, προσέθεσε στον τίτλο το όνομα του μόνου κατά αυτόν συγγραφέα, δηλαδή του Νικοδήμου του Αγιορείτη. Έτσι έκτοτε επικρατεί λαθασμένα η άποψη ότι ο συντελεστής της νεομαρτυρολογικής συλλογής είναι αποκλειστικά ο Αγιορείτης πατέρας. Όμως οι πηγές παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, την 31η Αυγούστου 1797, ο Νικόδημος ενημέρωνε τον Ιεροκήρυκα της Μεγάλης Εκκλησίας Δωρόθεο Βουλισμά για δύο νέα συγγράμματα, τα οποία συνέταξε από κοινού με τον Μακάριο Νοταρά. Το σχετικό απόσπασμα από την ανέκδοτη ιδιόχειρη επιστολή αναφέρει τα εξής. «Ημείς, εγώτε δηλαδή και ο Άγιος Κορίνθου,
νέων μαρτυρολόγιων προλαβώντας συνελέξαμε τον από τις αλώσεις της Κωνσταντίνου μέχρι τούδε υπέ Χριστού αθλησάν των αξιολογωτέρων μαρτύρων περίπου τους 90 αθρηζωμένων και τίτες εφιλοπονήσαμε άλλο βιβλίο ο επιγραφή γυμνάσματα πνευματικά. Εάν άρα συνάρση θεία και τύπης εκδοθώσιν έσονται και τα δύο της Ορθοδόξης το γεμίν Νικοδήμου Ταραχής και Κεφαλαργίας και Ανασυχίας πρόξενα. Το ανάμεικτο αντιφατικό συναισθημάτων παράθυμα δηλώνει ότι η συνεργασία των δύο λογίων ήταν πολύ πιο διευρυμένη από αυτή που γνωρίζαμε. Είχε ήδη αρχίσει νωρίτερα και είχε ήδη προσφέρει αγλαούς καρπούς με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της Φιλοκαλίας που ως γνωστόν εκδόθηκε στη Βενετία το 1782. Οι δύο άνδρες, ομόγνωμοι και ομόψυχοι, με επαρκή φιλολογικό και θεολογικό εξοπλισμό και με μύχιο ιεραποστολικό ζήλο, ήταν πεπισμένοι ότι η συνεργασία τους στήριζε στην πίστη τους δοκιμαζομένους από τη λατινική προπαγάνδα, τις ιδέες των διαφωτιστών και τους διωγμούς των Τούρκων στους ζωφερούς χρόνους της δουλείας. Έτσι συνέχισαν τη δημιουργική τους διακονία, αυξάνοντας το τάλαντο που τους χάρισε ο Θεός. Από το παράθεμα επισημαίνω τις φράσεις «προλαβώντος συνελέξαμεν» και «τίτες εφιλοπονήσαμεν» αναφερόμενες αντίστοιχα στο νέο μαρτυρολόγιο και στα πνευματικά γυμνάσματα. Επομένως, το δεύτερο σύγγραμμα ολοκληρώθηκε δια φιλοπονίας κατά το έτος 1797, τίτες δηλαδή εφέτος, και είναι η μοναδική και μάλιστα αξιόπιστη μαρτυρία περί του χρόνου συγγραφής του συγκεκριμένου συγγράμματος. Βέβαια, δεν είναι του παρόντος να εξεταστεί ποιος ευθύνεται για την ευρύτατη χρήση του ομότιτλου έργου του Ισπανού Ισουίτη Ιγνατίου Λογιόλα. Με βάση τις μαρτυρίες των πηγών, υποθέτουμε ότι ο Μακάριος είναι αυτός που ευθύνεται για αυτή την εισαγωγή. Έτσι, δίνεται δυνατότητα, εν την ημέτρο, να αποενοχοποιήσουμε τον Νικόδημο από τις διαλαλούμενες δυτικές επιρροές στα συγγράμματά του. Κατά τη συνάφεια του παραθέματος ως προς το νέο μαρτυρολόγιο, συνάγεται ότι αυτό ολοκληρώθηκε αφού οι συντάκτες συνέλαξαν και επεξεργάστηκαν περίπου 90 κείμενα, μαρτύρια, ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό στη χρονική περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης στην πραγματικότητα από το 1492 μέχρι το προλαβόν έτος, δηλαδή το 1796. Αλάβουμε υπόψη ότι το έσχατο χρονικά και σε σειρά καταχώρησης στη συλλογή μαρτύριων είναι εκείνο του Γεωργίου από τη Μαγνησία που μαρτύρησε στις 24 Απριλίου 1796, τότε έχουμε ένα σαφέστερο χρονικό πλαίσιο για το χρόνο σύνταξης του νέου μαρτυρολογίου. Βέβαια, για τον περαιτέρω προσδιορισμό του χρόνου, αλλά κυρίως του τρόπου και του πνεύματος, όσο συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση της συλλογής, πολύτιμη είναι η πληροφορία που μας δίνει ο Μακάριος Νοταράς στην πρώτη διασωθήσα επιστολή με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1796 στον πατέρα του νεομάρτυρα Θεοδόρου του Βυζαντίου, Χατζή Αναστάση Κυρικόγλου. Είδον την αξιέπαινον προθυμίαν όπου έδειξεν η αυτής εντιμότης δια των τύπων της φυλάδος του Αγίου μου, του Αγίου μας και της έδωσα μοιρίας ευχάς. Και λίγο παρακάτω λέει όταν εκδοθούν τα η φυλάδα του Αγίου θα έχουμε την ευλογία του και εκεί αναφέρει ότι ο πατέρας του νεομάρτυρα ενδιαφερόμενος για την προβολή της τιμής του γιού του αλληλογραφεί με τον αλήπτη Μακάριον προσφέροντας χρήματα ώστε να εκδοθεί τύπης η φυλάδα εμπροκειμένου αυτή που περιέχεται στο νέο μαρτυρολόγιο. Έτσι, εμέσως πλησαφώς επιβεβαιώνεται η μαρτυρία της Νικοδημικής επιστολής ότι το νέο μαρτυρολόγιο ολοκληρώθηκε το 1796, πιθανότατα το φθινόπωρο αυτού του έτους. Ήδη από όσα μέχρι τώρα ελέγχθησαν, μαρτυρούνται τρία πρόσωπα που συνήργησαν ο καθένας με το δικό του τρόπο στη σύνταξη και στην έκδοση της νέας συλλογής. Ο Μακάριος, ο Νικόδημος και ο πατέρας του Θεοδόρου. Ποιοι άλλοι συνέδραμαν και ποια ήταν η συνεισφορά των προσώπων που συνδέονται με τον νεομάρτυρα Πολύδωρο. Μελετώντας το νέο μαρτυρολόγιο, αναφέρομαι πάντοτε στην πρώτη έκδοση, γιατί στις μεταγενέστερες έχουμε προσθήκες κειμένων από τους επιμελητές.
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μόνο 5 πλήρεις ακολουθίες που είναι εξαιρέσεις στην ύλη του βιβλίου. Το βιβλίο περιέχει κυρίως μαρτύρια. Οι 4 από τις οποίες ενσωματώνουν το κείμενο του μαρτυρίου στον οικείο λειτουργικό τόπο. Τα κείμενα αυτά είναι τα εξής. Η ακολουθία του νεομάρτυρα Νικήτα του Νησίριου που μαρτύρησε στη Χίο το 1792, του Νικολάου Χίου που μαρτύρησε το 1754, του νεομάρτυρα του δικού μας Πολυδόρου που μαρτύρησε στο Κουσάνταζη στις 3 Σεπτεμβρίου του 1794, προερχόμενος από τη Χίο, του Θεοδόρου Βυζαντίου που μαρτύρησε στη Μυτιλίνη 17 Φεβρουαρίου 1795, προερχόμενος επίσης από τη Χίο, και 5. Πάντων των νεοφανών μαρτύρων των μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαρτυρισάντων. Εκτός από την τελευταία που έχει τροποντινά οικουμενικό χαρακτήρα, οι 4 σχετίζονται με τη λειτουργική και αγιολογική πράξη της Χίου και είχαν συνταχθεί για να τιμώνται οι συγκεκριμένοι νεομάρτυρες της νήσου, όλοι έχουν σχέση με την Χίο, σε αγρυπνία. Ο μικρός Εσπερινός, εκάστης των 4 ακολουθιών, κατά την ακροστοιχίδα που σχηματίζουν τα αρχικά γράμματα των στοιχειρών, των δοξαστικών και των αποστήχων, είναι ποίηματα Νικηφόρου, που όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι άλλος από το γνωστό συνασκητή του Μακαρίου Νοταρά. Το ίδιο πρόσωπο, σύμφωνα με τον τίτλο, είναι ο συντάκτης των εταίρων προσωνυμίων, είναι ο συντάκτης ολόκληρης της ακολουθίας του Νικολάου, όντας τότε όμως ο Νικηφόρος διάκονος. Υπ' αυτή την ιδιότητα, ως διάκονος δηλαδή, συντάσσηκε τα έτερα προσώμια του Μεγάλου Εσπερινού της ακολουθίας του Πολυδόρου, καθώς και το έτερον απολυτίκιον. Έχει ξεχωριστή σημασία η συμβολή του Νικηφόρου Χίου, ιδιαίτερα στη σύνταξη των ακολουθιών προς τιμήν των 2 νεομαρτύρων, οι οποίοι καθοδηγήθηκαν στο μαρτύριο από τον Μακάριο Νοταρά. Οι συγκεκριμένες ακολουθίες συμπληρώθηκαν στη συνέχεια και από άλλους υμνογράφους, κυρίως τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Για να αξιολογήσουμε περαιτέρω τη συνεισφορά του Νικηφόρου στην τιμή των συγκεκριμένων νεομαρτύρων, είναι ανάγκη να εξετάσουμε και το θέμα της πατρότητας των 2 μαρτυρίων. Αμφότερα ενσωματώνονται στις ακολουθίες, χωρίς όμως οποιαδήποτε ενίξη περί του συγγραφέα. Εξάλλου, αυτός υποκρύπτεται στην ανωνυμία, όπως και η συγγραφή ολόκληρη της συλλογής δια των φόβων των μουσουλμάνων Τούρκων. Επί του προκειμένου όμως, όσον αφορά στο μαρτύριο του Πολυδόρου, έχουμε μία πολύτιμη πληροφορία, η οποία όμως περιέπλεξε τα πράγματα. Προέρχεται από τον ίδιο τον Μακάριο, από την επιστολή του με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1794 προς τον πνευματικό πατέρα, τον πρώτο πνευματικό πατέρα του Πολυδόρου, τον Σιναήτη Σκευοφύλακα Ραφαήλ. Στην επιστολή, που είναι καταχωρισμένη μεταγενέστερα από τον Κωνσταντίο Σινέου, τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Σινετικό Κώδικα 2187, αναφέρονται σχετικώς τα εξής. «Καταγράφω πάντα επί λεπτού τα καταρθώματα του απαρχής έως τέλους εν είδη υπομνήματος, το οποίον παρακαλώ να κοινολογήσει εις πάντα στους φιλοχρήστους αδερφούς ημών, δια να ειδείτε τας αριστείας του στρατιώτου του Χριστού». Επομένως, με βάση αυτό το παράθυμα, τίθεται το ερώτημα. Ταυτίζεται το συγκεκριμένο υπόμνημα με το μαρτύριο που περιέχεται στο νέο μαρτυρολόγιο. Εκλεκτοί συνάδελφοι υποστήριξαν την ταύτιση, άλλοτε αποφαντικά και άλλοτε με επιχειρήματα τα οποία όμως αφήνουν κενά, με κύριο υποστηριχτή της ταύτισης των 2 κειμένων, τον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Ψευτογκά. Όμως τα δεδομένα των πηγών μας οδηγούσε να υποστηρίξουμε ότι με τη μορφή που είναι διατυπωμένο το μαρτύριο στη συλλογή, θα λέγαμε ότι απερίφραστα δεν μπορεί να ταυτιστεί, γιατί δεν βλέπουμε τον λόγο συγγραφίας του μαρτυρίου να πληροφορεί τον Ραφαήλ, παραδείγματος χάρη, περί της καταγωγής του Πολυδόρου. Αυτήν, προφανώς, ως πρώτος πνευματικός του πατέρας, τη γνώριζε πολύ καλύτερα από τον Μακάριο.
Ούτε τεκμηριώνεται η υπόθεση της μακαριανής προέλευσης του μαρτυρίου από το γεγονός ότι ο Μακάριος ήταν ο αλήπτης. Εξάλλου και στην περίπτωση του νεομάρτυρα Δημητρίου από την Πελοπόννησο, αλήπτης ήταν ο Μακάριος, αλλά όπως αναγράφεται σε υποσημείωση στο ίδιο το μαρτύριο του Δημητρίου, κατ' εντολήν αυτόν εγγράφει από τον Νικηφόρο το Χίο. Ήταν η συνήθεια του Μακαρίου να αναθέτει σε άλλους τη σύνταξη κειμένων. Αυτή η συνήθεια εκπληρώνεται κατ' εξοχή στη συνεργασία του με τον Νικόδημο. Υπάρχει όμως και μια άλλη εσωτερική μαρτυρία που αποκλείει την ταύτιση των δύο κειμένων. Στο μαρτύριο καταγράφεται η εξής καθοριστική πληροφορία. Πέρυσι, δε, όντας εις το Μυσήριν ο Πολύδωρος, συνέβη να προσκοληθεί εις έναν κεφίσιν ανησύχριστον, και ο νεομάρτυρας σε μια στιγμή μέθης, το απερασμένο 40ήμερον αρνήθηκε τον Χριστόν. Ο επιμελητής της τρίτης έκδοσης του Νέου Μαρτυρολογίου προσθέτει υποσημείωση στο πέρυσι, διευκρινίζοντας εννοεί τον προηγούμενο χρόνο του μαρτυρίου, ήγουν το 1793. Όμως η υπόδειξη του επιμελητή δεν τεκμηριώνεται από τη ροή των γεγονότων έτσι όπως καταγράφεται στο μαρτύριο. Ο Πολύδωρος, παρευθύς όπου εξένυψεν από τη μέθην, ήρθεν στον εαυτόν του, ελυπήθη πολλά δια το κακόν όπου έπαθεν και μετανοών και κλαίων, πικρός, επέρναν πάλι χριστιανικά, έως όπου μετά ολίγας ημέρας, ευρίσκοντας ευκαιρίαν, έφυγεν εκείθεν και πήγεν εις το Βερούτιν. Από εκεί περιπλανήθηκε για να φτάσει στις 11 Ιουλίου του ιδίου έτους, στη Χίο, και να προσκοληθεί στο Μακάριο και στη συνέχεια μετά 50 περίπου ημέρες να φύγει για το Κουσάνταση όπου μαρτύρησε. Η αναζήτηση της μετάνοιας και του μαρτυρικού τέλους δεν ξεπερνάει το επτάμινον. Το πέρυσι επομένως δεν σχετίζεται με την εξωμοσία του Πολυδόρου, αλλά με το χρόνο συγγραφής του μαρτυρίου που έγινε το 1795 και ίσως τη Μεγάλη Σαρακοστή, εξού και δικαιολογείται η φράση το απερασμένον 40ήμερον, δηλαδή όχι το τωρινόν. Εξάλλου και στην ακολουθία που έγραψε ο Νικόδημος Αγιορείτης για τον Πολύδωρο, σε στοιχειρό του Μεγάλου Εσπερινού γίνεται μνήμα του μαρτυρικού θανάτου του Πολυδόρου, ο οποίος έγινε 17 Φεβρουαρίου του 1795, όπως είπαμε. Τα παραπάνω συνηγορούν ότι το κείμενο του μαρτυρίου του Πολυδόρου δεν μπορεί να ταυτιστεί με το υπόμνημα που συνέταξε ο Μακάριος και απέστειλε στις 24 Νοεμβρίου 1794 στο Ραφαήλ. Ο Μακάριος ήταν ηγετική μορφή στη μοναστική κοινότητα των Ρεστών Χίου, περιβαλλόμενος από ικανά πρόσωπα και λογίους, όπως ο Νίλος ο Καλόγνωμος, ο Νικηφόρος ο Χίος, ο Αθανάσιος Πάριος και άλλους. Ο Άγιος πρώην Κορίνθου ήταν τότε τρόποντινά εξαρτημένος όσον αφορά στις ιερατικές και μυστηριακές πράξεις, καθώς ον αυτός, αφού έγινε μεγαλόσχημος, παρήτησεν πάσαν ιεροπραξίαν. Έτσι, οι κληρικοί που ήταν κοντά του ανελάμβαναν να τελούν την οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη ήταν απαραίτητη για την πνευματική προετοιμασία των νεομαρτύρων, Πολυδόρου και Θεοδόρου και αργότερα του Δημητρίου. Παραδείγματος χάρη για τον Πολύδωρο, αναφέρεται ότι έλαβε τα ελαστικά σαφχάς κατά την ιερά τάξη της Εκκλησίας, εχρήστη το Άγιο Μύρον, εμετέλαβε τα άχρηστα μυστήρια και ούτως στομωθείς την ψυχήν με την επουράνιον τροφήν, εξήρθεν της νήσου εις τας 25 Αυγούστου συνοδευτής από έναν θεοσεβή και ζηλωτή αδερφόν. Αυτός ο συνοδός αδερφός υπηρέτησε τον νεομάρτυρα στη Νέα Έφεσο και είναι αυτός που διηγήθηκε στο συγγραφέα του μαρτυρίου τα γεγονότα, καθώς μας διηγήθη ο εις τούτον υπηρετήσας αξιόπιστος ιερομόναχος, όχι ιεροδιάκονος. Στον βίο του Νύφωνος, χτήτουρα της Μονής Ευαγγελιστρίας Σκιάθου, υπάρχει εξής ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι ο Νικηφόρος Χίος συνέταξε μεταξύ άλλων πολλούς βίους νεομαρτύρων και ακολουθίας και μάλιστα Πολυδόρου του Κυπρίου και Θεοδόρου του Βυζαντίου. Και λίγο παρακάτω αναφέρεται ότι κρύπτει ο σοφός Νικηφόρος το εαυτού όνομα και του Αγίου Μακαρίου είτε εκ ταπεινοφροσύνης είτε δια των φόβων των μουσουλμάνων. Αυτό που υποκρύπτει
Όμως ο Νικηφόρος διαλαλείται από τα κείμενα. Είναι χαρακτηριστικά τα πολλά παράλληλα που υπάρχουν μεταξύ του μαρτυρίου του Θεοδόρου του Βυζαντίου και εκείνου του Λουκά που μαρτύρησε στη Μυτιλίνη στις 23 Μαρτίου του 1802. Είναι το κείμενο που διενεμήθη. Δείτε το πρώτο, τις πρώτες παράλληλες στήλες και αυτές μόνο μπορούν να, μαρτυρήσουν την σχέση των δύο κειμένων. Επομένως, ο Νικηφόρος ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε πιθανό με εντολή του Μακαρίου το καθήκον της συγγραφής των μαρτυρίων του Πολυδόρου και του Θεοδόρου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγγραφή έγινε την 40η του 1795 ή αμέσως μετά το Πάσχα, και για αυτή την υπόθεση έχω σε παλαιότερη μελέτη προβάλλει κάποια επιχειρήματα. Η περιήγηση στον ιστορικό γραμματολογικό κόσμο δεν είχε σκοπό να δοκιμάσει την υπομονή σας, αλλά να υπογραμμίσει ένα σημαντικό κατά την άποψή μας γεγονός, ότι η ιδέα για τη σύνταξη του νέου μαρτυρολογίου συλλαμβάνει στοιχείο από το Μακάριο και τους περί αυτών και γίνεται πράξη με τη συγκέντρωση παλαιών και τη σύνταξη νέων σχετικών υμναγιολογικών κειμένων. Αφορμή τον φιλόθεο αυτό κόπο πιθανότατα ήταν τα μαρτύρια του Πολυδόρου και του Θεοδόρου, πρωτίστως του πρώτου, ο οποίος ήταν και το πρότυπο του δευτέρου. Ο Μακάριος και οι περί αυτών διέβλεπαν ότι η θυσία των συγκεκριμένων νέων έπρεπε να διαλαλυθεί στους χριστιανούς και να γίνει πρότυπον. Έτσι, ο ατίθασος και αυθόρμητος Κύπριος νεομάρτυρας καθίσταται ισχυρών θεμέλιων, επί του οποίου οικοδομείται ένας πολύτιμος πνευματικός κόσμος, αυτός που εκφράζεται μέσα από το νέο μαρτυρολόγιο και από το νέο λιμονάριο αργότερα. Αν διαβάσουμε έτσι τα γεγονότα, έχει σημασία και η εξής λεπτομέρεια. Στο μαρτύριο του Πολυδόρου αναφέρεται ότι για την προετοιμασία του άρχισε να αγωνίζεται με νηστείες, προσευχές, γονικλησίες, παρακλήσεις στην Θεοτόκο και αναγνώσεις και εισάλλα βιβλία, αλλά μάλιστα εις τα μαρτύρια των Αγίων. Στο μαρτύριο του Θεοδόρου περιγράφεται παρόμοια προετοιμασία με μία όμως προσθήκη. Ο νεομάρτυρας της Μυτιλίνης ήκουεν, όχι διάβαζεν, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε ακόμα γραπτό κείμενο, το γενναίων μαρτύριων και τα αριστείες του προαυτού μαρτυρήσαντος Αγίου Πολυδόρου, το οποίο ήκουεν σχεδόν κάθε ημέρα. Έτσι, στο σκηνικό της προετοιμασίας υπησέρχεται πλέον και το πρότυπο της θυσίας των νεομαρτύρων, που ήταν νοπή σε σχέση με τη θυσία των παλαιών και επομένως πιο πρόσφαρη για την ποδηγεσία των αρνησί χρήστων. Έκτοτε το νέο μαρτυρολόγιο καθίσταται σημείο αναφοράς για την προετοιμασία των νέων αθλητών του Χριστού. Αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Ο νεομάρτυρας Δημήτριος από την Πελοπόννησο, λίγο πριν μαρτυρήσει το 1803, διέμενε στο σπίτι του φιλαρέτου, ενός φιλαρέτου, ο οποίος δεν έλειπε νύχταν και ημέρα να αναγινώσκει το νέο μαρτυρολόγιο και να του εξάπτει ζωηρός τον έρωτα και την προθυμία του μαρτυρίου. Δεύτερον, ένα χρόνο μετά, στο Άγιον Όρος, ο Ιλαρίων από την Κρήτη, αναγινώσκον το νέο μαρτυρολόγιο, άναψεν εις την καρδίαν ο σαν πυρ, ο πόθος του μαρτυρίου. Λίγο πολύ αυτά αναφέρει και ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος επιβεβαιώνει τη συνεισφορά αυτή του Μακαρίου του Νοταρά. Και επίσης, στις επιστολές του Μακαρίου του Νοταρά προς τον πατέρα του Θεοδόρου, αναφέρεται ότι ο ίδιος είχε διανύμει το κείμενο του μαρτυρίου και πλέον γύρω στο 1803 δεν υπήρχαν άλλα αντίτυπα του νέου μαρτυρολογίου. Απομένει ένα ακροτελεύτιο σχόλιο. Η τιμή του Θεοδόρου του Βυζαντίου προβλήθηκε συστηματικά από την οικογένεια και μάλιστα από τον αδερφό του, τον Γρηγόριο Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως. Αυτός είχε δώσει χρήματα, συνετάχθησε ανακολουθίες και ούτω καθεξής και προεβλήθη συστηματικά. Τα υμναγιολογικά κείμενα του Αγίου Θοδόρου συμπληρώνουν ένα τόμο αρκετά έτσι ογκώδη. Ο Πολύδωρος είχε και αυτός αδερφό ιερομόναχο, τον Χρύσανθο. Όμως ο Χρύσανθος δεν φαίνεται να μερίμνησε όσο ο Γρηγόριος για την προβολή του αδερφού του.
Έτσι, η μνήμη του περιορίστηκε κυρίως στη Χίο και στη Νέα Έφεσο, μέχρι ότου μεταφέρθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή η κάρα του Αγίου στην Αθήνα και αποτέθηκε στο ναό της Αγίας Εκατερίνας στην Πλάκα. Και θυμάστε ότι ο μακαριστός Κώστας Πιτσάκης αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός ως μια παιδική εμπειρία από την προσκύνηση της τιμής του Αγίου Πολυδόρου στην Αθήνα. Και το αφήνω αυτό σαν ακροτελεύτιο σχόλιο για να το αποδώσω και εγώ την ανάλογη τιμή στο δάσκαλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θεόδωρο Γιάνγκου για αυτήν την πραγματικά αναλυτική παρουσίαση. Και τώρα ο καθηγητής κ. Σημεών Πασχαλίδης θα αναφερθεί σε έναν άλλο νεομάρτη, νεομάρτης Ιωάννης ο Κύπριος και η πιθανή ταύτισή του με τον νεομάρτυρα Γεώργιο τον Κύπριο. Οι αγιολογικές και νεομαρτυρολογικές εργασίες και έρευνες του κ. Πασχαλίδη είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί σύνεδροι. Μεταξύ των νεομαρτύρων του 18ου αιώνα καταγράφονται οι δύο εκ των τριών Κυπρίων νεομαρτύρων που μας είναι γνωστοί σήμερα. Ο Πολύδωρος ο Κύπριος, που μόλις ακούσαμε τα τόσα ενδιαφέροντα από τον συνάδελφο τον κύριο Γιάνγκου, ο οποίος μαρτύρησε το 1794 και υπήρξε πνευματικό τέκνο του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, και ο Γεώργιος ο Κύπριος, ο οποίος κατά τον συντάκτη του μαρτυρίου του στο Νέο Μαρτυρολόγιο μαρτύρησε το 1752 στην Πτολεμαΐδα, την άκρη, άκρη στο Βόρειο Ισραήλ. Τα μαρτύρια και των δύο Κυπρίων νεομαρτύρων περιλήφθηκαν στην πρώτη έντυπη νεομαρτυρολογική συλλογή, το Νέο Μαρτυρολόγιο, το οποίο συγκρότησαν και εξέδωσαν στη Βενετία το 1799 οι προτεργάτες του φιλοκαλικού κινήματος Άγιοι Μακάριος Νοταράς και Νικόδημος Αγιορείτης. Ωστόσο, σε μία μέχρι πρόσφατα άγνωστη χειρόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του 18ου αιώνα, που προήλθε από τη γραφίδα ενός εκ των πολυγραφότερων λογίων της ίδιας περίοδου, του Σκοπελίτη στην καταγωγή και ξηροποταμινού μοναχού Κεσάριου Δαπόντε, στην έκδοση της οποίας είχαμε την ευκαιρία να προβούμε πριν από μερικά χρόνια, συμπεριλήφθηκε το μαρτύριο ενός θεωρητικά άγνωστου Κύπριου νεομάρτυρα, του Ιωάννη, ο οποίος μαρτύρησε, όπως και ο Γεώργιος, στην Πτολεμαΐδα της Παλαιστίνης, τον Οκτώβριο του 1745 ή 1946. Σύμφωνα με το μαρτύριό του, το οποίο παραδίδεται στα φύλλα 140 versus 144 του αυτόγραφου κώδικά του, του κώδικα 253 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, συντάκτης αυτού του εκτενούς μαρτυρίου δεν υπήρξε ο ίδιος ο Δαπόντες, αλλά ο τότε Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Σοφρόνιος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1770 έως το 1774 και εν τέλει Οικουμενικός Πατριάρχης Σοφρόνιος ο Δεύτερος από το 1774 έως το 1780 όταν και απεβίωσε. Ο Σοφρόνιος συνέγραψε το εν λόγω νεομαρτυρολογικό κείμενο κατόπιν σχετικού αιτήματος που του είχε απευθύνει ο Δαπόντες, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις μαζί του, όπως προκύπτει από αυτόγραφες σημειώσεις του σε άλλα χειρόγραφά του. Επιπλέον, στο έργο του «Κατάλογος Ιστορικός Ανδρών Επισήμων», τον χαρακτηρίζει ανάρετο και λόγιο άνδρα, με ιδιαίτερο κηρυκτικό χάρισμα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το όνομα του Σοφρονίου συνδέεται και με κάποιους άλλους νεομάρτυρες, όπως τον νεομάρτυρα Αναστάσιο τον Εκπαραμυθίας, μνημονεύεται μάλιστα και στη συνοδευτική οπτασία του Δανιήλ Μουσά, και τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, και πως έχερε ιδιαίτερης εκτιμήσεως από τους πνευματικούς άνδρες της εποχής του.
Όπως δηλώνεται στην επιγραφή του μαρτυρίου του Ιωάννη του Κυπρίου, που προστέθηκε μετά τη σύνταξη της συλλογής του Δαπόντε, γραμμένη κάθετα στην ΟΑ του κειμένου, εν έτη 1745 η 6, μηνύ Οκτωβρίου, 20 μαρτύριον Ιωάννου Κυπρίου, του εν Πτολεμαΐδη μαρτυρήσαντος, συγγραφέν παρασοφρονίου Πτολεμαΐδος, ετήσι Κωνσταντίνου Δαπόντε του μετονομαστέντος Κεσαρίου. Ο Σοφρόνιος μάλιστα χρονολογεί τη σύνταξη του κειμένου του κατά την υπογραφή που θέτει στο τέλος του μαρτυρίου. Ιουνίου 10, 1753 εν Κωνσταντινούπολη, ο ευτελέστατος και πολυαμάρτητος Πτολεμαΐδος Σοφρόνιος γράφει, μαρτυρεί και διαβεβαιεί τα άνωθεν σημειωθέντα περί του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του Κυπρίου. Το όνομα του Ιωάννη του Κυπρίου είναι άγνωστο στις άλλες χειρόγραφες και έντυπες νεομαρτυρολογικές πηγές και καθίσταται γνωστό μόνο από την κατ' επανάληψη παράθεσή του σε έργα του Κεσάριου Δαπόντε, για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια. Σώζεται επίσης απεικόνισή του στην λυτή του Καθολικού της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, στο μοναδικό εικονογραφικό σύνολο από 32 νεομάρτυρες που φιλοτεχνήθηκε το 1783 από τους κοριτσαίους ζωγράφους Κωνσταντίνο και Αθανάσιο. Στο νέο Καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, ο Ιωάννης απεικονίζεται μαζί με τους υπόλοιπους νεομάρτυρες της χειρόγραφης νεομαρτυρολογικής συλλογής του Δαπόντε, που απετέλεσαν αντικείμενο αγιογράφησης και καταγράφονταν στο «Κατάστιχον των Εορτών», όπως ονομάζεται, που παρέδωσε ο ίδιος ο Κεσάριος στους κοριτσαίους αγιογράφους κατά τον σχεδιασμό του έργου τους. Το κείμενο του μαρτυρίου αρχίζει με ένα θεολογικό προήμιο, καθώς και με έκφραση της προσωπικής αναξιότητας του συντάκτη του, στοιχείο ασφαλώς συνηθέστατα απαντώμενο στα προήμια των αγιολογικών έργων, όπου υπονοείται πως η συγγραφή του προήλθε κατά προτροπή του Δαπόντε. «Εγώ δε, ανάξιος ον και μήτε βίον έχουν καλόν, μήτε νουν επιτίδιον, βιαζόμενος δε όμως παράτινος λογίου ευσεβούς, και άκον ως υπήν ελκόμενος, γράφω Θεού συνεργούντος εν συντομία όσα ενθυμούμε από εκείνα όπου ήκουσα, εν Ιεροσολύμης διατρίβων, περί του εν Πτολεμαΐδη μαρτυρήσαντος Ιωάννου, του οποίου η φήμη σχεδόν εις όλην τη Φινίκην και Συρίαν και άχρης Αιγύπτου έφθασεν, δια τα καθεκάστην βρίοντα θαύματα από του ιερού αυτού μνήματος, θεία το όντι επισκέψητε και χορηγία». Χαρακτηριστικό γνώρισμα του κειμένου αποτελεί η δρυμία κριτική που ασκεί κατ' επανάληψη ο Σοφρόνιος εναντίον των παπικών μισιοναρίων, εξαιτίας των συστηματικών και δόλιων ενεργειών τους, για να μεταστρέψουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της επαρχίας του στην παπολατρία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, αλλά και τις ανυπόφορες καταστάσεις που είχαν δημιουργήσει, επηρεάζοντας τους τοπικούς ηγεμόνες εις βάρος της λειτουργίας των τοπικών Ορθόδοξων κοινοτήτων. Αξιοσημείωτη είναι και μία άλλη επισήμανση του Σοφρονίου στην αρχή του μαρτυρίου σχετικά με την αιτία της αναχωρήσεως του Ιωάννη σε μικρή ηλικία, μόλις 12 ετών, από την πατρίδα του την Κύπρο, η οποία εμφανίζεται εξαιρετικά επίκαιρη και στην εποχή μας. «Και ήλθεν στην Πτολεμαΐδα, χάριν κυβερνήσεως και πορισμού των αναγκαίων του ζήν, διότι από τις υπερβολικές των εθνικών αδικίες και δοσήματα, καθεκάστην οι Κύπριοι Ορθόδοξοι μετανάστε γίνονται τι δε κακίσε». Ο Ιωάννης εργάστηκε αρχικά ως ράπτης, εν συνεχεία δε ως υπάλληλος στον πρόξενο της Γαλλίας στην Πτολεμαΐδα. Η συνήθεια όμως να μεταβαίνει σε μια οικογένεια μουσουλμάνων κτηνοτρόφων για να αγοράζει γάλα για τον πρόξενο, επέφερε τη σύλληψή του μετά από τις συκοφαντικές καταγγελίες κάποιων μουσουλμάνων γυναικών. Ο Ιωάννης φυλακίστηκε και οδηγήθηκε μπροστά στον φημισμένο για τη σκληρότητά του Άραβα ηγεμόνα της Βόρειας Παλαιστίνης και της Πτολεμαΐδας, ειδικότερα από το 1746, Τάχερ Όμερ, έτσι εξελινίζεται το όνομα από τον Δαπόντε, τον γνωστό Ζαχίρ Αλ Ουμάρ, ο οποίος επιχείρησε κατ' επανάληψη να το μεταστρέψει στην μουσουλμανική θρησκεία. Ο διάλογος μεταξύ του Άραβα ηγεμόνα και του Ιωάννη αποτελεί ένα από τα εκτενέστερα μνημεία αντιπαράθεσης μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών που έχουν σωθεί κατά δεκάδες στη νεομαρτυρολογική μας γραμματεία. Τελικά, η αιμονή του Ιωάννη στην Ορθόδοξη πίστη οδήγησε στην καταδικαστική σε βάρος του απόφαση του ηγεμόνα.
Το μαρτύριό του έλαβε χώρα σε μια παραλιακή τοποθεσία κοντά στον τελώνι της Κάλας, όπως αναφέρεται στο μαρτύριο, με εκτελεστές τους Άραβες στρατιώτες του Ζαχίρ Αλουμάρ. Αρχικά πυροβολήθηκε με πιστόλι. Όταν όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ακόμη ζωντανός, ένας εξ αυτών τον αποκεφάλισε με το μαχαίρι του. Η περιγραφή του μαρτυρίου πράγματι οδηγεί τη σκέψη μας σε σύγχρονες αποτροπιαστικές σκηνές αποκεφαλισμών εχμαλώτων από φανατικούς Ισλαμιστές που δυστυχώς έχουν κυκλοφορήσει κατά ανάληψη στα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε το σχετικό κείμενο. Ο χρόνος μαρτυρίου του Ιωάννη παραμένει εν μέρεια προσδιόριστος, αφού ο συντάκτης του μαρτυρίου Πτολεμαΐδος Σοφρόνιος εκφράζει την αδυναμία του να καταγράψει επακριβώς την ημερομηνία και τον χρόνο, αλλά περιορίζεται σε μια γενική αναφορά. Κατά τον Οκτώβριο μήνα, ως μέμνημε του 1745 ή 6ου έτους. Σε δύο άλλα έργα του Δαπόντε, το «Κέρας της Αμαλθίας» και το «Ρόδον το Αμάραντον», για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια της εισήγησής μας, σημειώνεται επίσης αόριστα μηνύ Οκτωβρίου. Προσθέτει ωστόσο αξιοσημείωτες πληροφορίες για τον τόπο ταφής του μαρτυρικού λιψάνου του Ιωάννη, για τις θαυματουργίες του όχι μόνον προς Ορθοδόξους, βλέπετε το σχετικό κείμενο, αλλά και προς μουσουλμάνους και ετεροδόξους που θυμίζουν τις αρχαίες χριστιανικές εγκυμήσεις, καθώς και για τον τραγικό θάνατο των διοκτών του, στοιχείο που αποτελεί τόπο και στην προγενέστερη Βυζαντινή Αγιολογική Γραμματεία, αλλά εμφανίζεται και σε αρκετές περιπτώσεις νεομαρτύρων, όπως του Ιερομάρτυρα Δαμασκηνού του Χιλανδαρινού, του Σεραίου Νεομάρτυρα Μανώλη του Σκευοφύλακα της Μητρόπολης Ερών και άλλων. Ο Σοφρόνιος κατακλείδει το μαρτύριο με μια αξιοπρόσεκτη επίκληση προς τον νεομάρτυρα Ιωάννη, όπου αποκαλύπτει την προσωπική πνευματική σχέση που είχε με εκείνον. «Ενθυμίσου, Άγιε, την εμπνεύματη ιηκήν σχέσιν ειν είχες προς την εμήν ευτέλιαν, όταν πολλάκις σε επαρηγορούσα και ενουθέτουν, αγνοών ο τάλας εγώ, ως εγώ μάλλον χρίαν ήχων των παρασού παρηγοριών και ενουθεσιών». Ωστόσο, η εξιστόρηση του βίου και του μαρτυρίου του νεομάρτυρα Ιωάννη του Κυπρίου από τον Σοφρόνιο Πτολεμαΐδος εμφανίζει σχεδόν απόλυτη σύγκληση με το μαρτύριο του Γεωργίου του Κυπρίου, που όπως αναφέραμε συμπεριλήφθηκε περίπου μισόν αιώνα αργότερα από τους Αγίους Μακάριο Νοταρά και Νικόδημο Αγιορείτη στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Αν και εμφανίζεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μαρτυρίων ως προς το όνομα Ιωάννης Γεώργιος και τον χρόνο του μαρτυρίου 1745 ή 46 και 1752 αντίστοιχα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της διηγήσεως συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό στην ταύτιση των δύο νεομαρτύρων σε ένα πρόσωπο, τον νεομάρτυρα Ιωάννη τον Κύπριο, που ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος και από το φυλάδιο το οποίο σας διανεμήθηκε από την αντιβολή των σχετικών κειμένων. Οι επουσιώδεις αποκλίσεις που εντοπίζονται μεταξύ των δύο μαρτυρίων δίνονται να ερμηνευθούν καταρχήν εξαιτίας της αρκετά μεγάλης χρονικής αποστάσεως που χωρίζει τους συγγραφείς των δύο κειμένων και της πιθανής προφορικής πληροφόρησης που είχαν οι συντάκτες του νέου μαρτυρολογίου για το μαρτύριο του Γεωργίου, του Ιωάννη δηλαδή, του Κυπρίου. Όπως άλλωστε έχουμε δείξει κατά την έκδοση της νεομαρτυρολογικής συλλογής του Δαπόντε, οι εκδότες του νέου μαρτυρολογίου, αν και γνωρίζουν και συμπεριέλαβαν τους περισσότερους νεομάρτυρες που καταγράφονται για πρώτη φορά στην δική του συλλογή, δηλαδή την νεομάρτυρα Αργυρή, τον Χρήστο τον Εκπρεβέζης και τον Ιωάννη τον Κύπριο, ωστόσο δεν προκύπτει ότι χρησιμοποίησαν την συλλογή του Δαπόντε. Το γεγονός θα μπορούσε να οφείλεται αφενός στην αρνητική προδιάθεση του Δαπόντε έναντι των Κολυβάδων, σχετιζόταν άλλωστε με πρόσωπα που διέκυντο εχθρικά απέναντί τους, αφετέρου δε στο γεγονός ότι η συλλογή του φαίνεται πως παρέμεινε στα χέρια αντικολυβάδων, όπως ο ηγούμενος Θεοδόρητος ο Εσφυγμενίτης. Επιπλέον μπορεί να υποστηριχθεί ως απολύτως βάσιμη η σύγχυση του ονόματος του νεομάρτυρα Ιωάννη του Κυπρίου με το όνομα του Αγίου Γεωργίου, εξαιτίας της ταφής του μπροστά από το ιερό βήμα του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα, μεγάλο προσκύνημα στην πόλη αυτή, όπου ενταφιάστηκε το μαρτυρικό λείψανο του Ιωάννη.
και ετάφη ο μάρτης έμπροσθεν του Αγίου Βήματος κατά Ανατολάς της Εμπτολεμαΐδη των Ορθοδόξων Εκκλησίας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, πληροφορία την οποία αγνοούν ή αποσιωπούν οι συντάκτες του νέου μαρτυρολογίου. Ίσως επιπλέον να συνέβαλε και η κυρίαρχη τιμή του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ιωάννης, ο Κύπριος, επικαλείται τον Άγιο Γεώργιο κατά την απολογία του στον Άραβα ηγεμόνα. «Παναγία Δέσποινα και Άγιε Γεώργιε, βοηθήσατε έμι να υποφέρω κάθε βάσανον». Πέραν όμως του ανωτέρω μαρτυρίου του νεομάρτυρα Ιωάννη του Κυπρίου, που περιλήφθηκε στην αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του Κεσάριου Δαπόντε, μία ακόμη καταγραφή του εντοπίσαμε σε έναν άλλο αυτόγραφο κώδικα του Κεσαρίου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό έργο συλλογή του με τον τίτλο «Κέρας της Αμαλθίας», το «Κέρας της Αμαλθίας». Τον κώδικα υπαριθμών 32 που ανήκε στη συλλογή χειρογράφων του ζωγραφείου της Κωνσταντινουπόλεως. Στις σελίδες 215-222 του εν λόγω κώδικα, ο οποίος σήμερα λανθάνει, αλλά κατά πληροφορίες μας βρίσκεται στα χέρια ιδιώτης στην Αθήνα, είχε αντιγράψει ο Δαπόντες το μαρτύριο του νεομάρτυρα Ιωάννη με τον τίτλο «Εν έτη 1745 ή 6 μηνύ Οκτωβρίου, μαρτύριον Ιωάννου Κυπρίου του Εμπτολεμαΐδη μαρτυρήσαντος, συγγραφέν παρασοφρονίου Πτολεμαΐδος, ετήσι Κωνσταντίνου Δαπόντε». Το γεγονός πάντως ότι από τον τίτλο του απουσιάζουν το μοναχικό όνομα του Δαπόντε, αλλά και η υπογραφή του Σοφρονίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κείμενο αυτό προηγείται χρονικά του αντίστοιχου μαρτυρίου που αντιγράφηκε στην νεομαρτυρολογική συλλογή, η οποία χρονολογείται περί το 1759 ή 60 και τοποθετείται στην περίοδο της κοινής παρουσίας του Δαπόντε και του Σοφρονίου στην Κωνσταντινούπολη, όπως ρητά μαρτυρείται από τον ίδιο στο τρίτο σχετικό κείμενο που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, δηλαδή στα μέσα του έτους 1753, λίγο πριν την αναχώρησή του για τον πολυκύμαντο μοναχικό του βίο. Το μαρτυρικό τέλος του νεομάρτυρα Ιωάννη του Κυπρίου εντυπωσίασε σε τέτοιον βαθμό τον Δαπόντε, ώστε έκρινε σκόπιμο να το ανασυνθέσει κατά την προσφυλή του συνήθεια σε έμετρη μορφή και να το εντάξει στην ύλη ενός ανέκδοτου και καθόλου μελετημένου ως σήμερα έργου του, που τιτλοφορείται «Ρόδων το Αμάραντον», με τον διευκρινιστικό υπότιτλο του τέστη λόγοι πανηγυρική και εγκομιαστική εις τον Τίμιον Σταυρών, εις την Παναγίαν και την Αστον Αγίον. Το έργο αυτό καλύπτεται από το ίδιο νέφος ασαφιών και παρανοήσεων που συνοδεύουν και άλλα έργα του όσον αφορά στο περιεχόμενό του και στην θρυλούμενη έκδοσή του. Εμφανίζεται δηλαδή από τον Δαπόντε στον κατάλογο των εκδεδομένων έργων του, αλλά στην πραγματικότητα δεν εκδόθηκε ποτέ. Από τη μελέτη του μοναδικού, πιθανότατα του μοναδικού κώδικα που εντοπίσαμε να το παραδίδει, του αγιορητικού χειρογράφου Κωνσταμονίτου 13, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, πιθανόν προέρχεται από το χέρι του Παπαπαϊσίου του καλλιγράφου του Κολυβά, στο έργο του αυτό ο Δαπόντες συμπεριέλαβε γνωστά και από άλλα μείζωνα σύμμικτα έργα του κείμενα, αλλά και άγνωστα όπως το έμετρο μαρτύριο του νεομάρτυρα Ιωάννη του Κυπρίου. Ο Δαπόντες αφιερώνει το έργο του αυτό στις 5 Μαΐου του 1765 στον φίλο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ματθαίο, ο οποίος μετά την παρέτησή του από τον Πατριαρχικό θρόνο εφησύχαζε στη Μονή Κουτλουμουσίου, ενώ τέρμινους αντεκβέμ για την ολοκλήρωσή του είναι το έτος 1768, όταν ο Κεσάριος παραδίδει στον γνωστό Κολυβά καλλιγράφο Παπαπαΐσιο το εν λόγω βιβλίο για να το αντιγράψει, προκύπτει από το αυτόγραφο τετράδιο που εξέδωσε ο καθηγητής Καδάς. Πρόκειται για ένα έμετρο μαρτύριο, αποτελούμενο από 332 στίχους, στο οποίο ο Κεσάριος ανασυνθέτει την ζωή και το μαρτύριο του Ιωάννη του Κυπρίου με ποιητικό τρόπο, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο πεζό μαρτύριό του. Καταφεύγει δηλαδή και σε αυτό το έργο του, στην προσφυλή συνήθειά του να μετατρέπει σε στίχους προγενέστερα πεζά νεομαρτυρολογικά και αγιολογικά κείμενά του, όπως πράττει και στις περιπτώσεις των νεομαρτύρων Αχμέτ του Κάλφα, Χρήστου του Κυπουρού και Αργυρής, αλλά και του διδασκάλου του Οσίου Ιεροθέου του Ιβυρίτη. Όπως ο ίδιος σημειώνει προς το τέλος του έμετρου αυτού μαρτυρίου, «Ο ματαιόφρον δε εγώ τόκαμα διαστήχων, ως καθώς όλα και αυτό το έβαλα ησύχων». Έτσι ο Δαπόντες
μεταφέρει σε πολιτικούς στίχους, δηλαδή σε 15 σύλλαβο, τη σχετική εξιστόρηση του Πατριάρχη Σοφρονίου του Δευτέρου, τον οποίο άλλωστε και κατονομάζει, και στην έμετρη διήγηση του μαρτυρίου του Ιωάννη, παρέχοντας μάλιστα μία πιο διευκρινιστική πληροφορία για τον τόπο και εμέσως τον χρόνο συναντήσεώς του με τον Σοφρόνιο, την Κωνσταντινούπολη και ειδικότερα το μετόχι του Παναγίου Τάφου όπου διέμενε ο Σοφρόνιος. Βλέπετε το σχετικό κείμενο. Έγινε το μαρτύριον μηνύεν Οκτωβρίο, έτη απογεννήσεως Κυρίου Σωτηρίο, α και ψ μετά του μη, ως μου εδιηγάτο και ε ή σίγμα τάφ, καλά δεν ενθυμάτω, όπου μου το μαρτύρησε καλός μετακριβίας και μου το επαράδοκε πάσης μεταληθείας. Σοφρόνιος αρχιερεύς της χώρας της Ιδίας, με στόμα του το ίδιον εκθείας επιπνίας, και μου το επερίγραψεν εις δόξαν του Κυρίου, αυτός του με το χέρι του εις μνήμην του Αγίου, ελθόν εις το Βυζάντιον, εις το Πατριαρχείον, το Αγιοταφήτικον ως όν εκ των οικείων. Εκεί τώρα ευρίσκεται και εις τας Εκκλησίας διδάσκει των σωτήριων λόγων της αληθείας. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι στο μαρτύριο αυτό, διανθισμένο με ποικίλες ηθικές προεκτάσεις και διαπιστώσεις για την πνευματική κατάσταση των χριστιανών της εποχής του, ο Δαπώντες χαρακτηρίζει τον Ιωάννη μεγαλομάρτυρα, ενώ και επιχειρεί μάλιστα να τεκμηριώσει τον χαρακτηρισμό του, ενώ κατακλείει το κείμενό του, όπως πράττει και στα άλλα έμετρα μαρτύρια, που συνέταξε με δύο μεγαλινάρια, εκ των οποίων το πρώτο απευθύνεται στον νεομάρτυρα Ιωάννη. «Χέρις Ιωάννη μάρτης σοφέ, χέρις των μαρτύρων ισοστάσια του Χριστού, χέρις της αιώας αστήρ καταφωτίζων, της Θείας Εκκλησίας άπαντο πρόσωπον». Η μνήμη του νεομάρτυρος Ιωάννη του Κυπρίου ήταν εύλογο να παραμείνει σχεδόν άγνωστη στην Εκκλησία της Κύπρου, αφού το όνομά του παρέμεινε στην αφάνεια των χειρόγραφων σελίδων του έργου του Κεσάριου Δαπώντε. Ευλόγως λοιπόν δεν καταγράφεται στο εορτολόγιο και στις σχετικές υμνογραφικές συλλογές όπως τα εσχάτως εκδοθέντα Κύπρια Μηναία, αλλά υποκαταστάθηκε από εκείνο του νεομάρτυρα Γεωργίου του Κυπρίου, τον οποίο κατέστησε γνωστό τη πάση η συμπερίληψη του μαρτυρίου του στο νέο μαρτυρολόγιο των πατέρων της Φιλοκαλικής Αναγέννησης. Παραδόξως ωστόσο, το όνομά του σημειώνεται στην εορτολογική ένδειξη ενός σχετικά παλαιού αγιορητικού ημερολογίου, του Αγιορητικού Επιτραπέζιου ημεροδείκτη έτους 1977 του Δωροθέου Μοναχού, συνδέοντάς τον με την ανακομιδή των Λειψάνων του νεομάρτυρος Γεωργίου του Κυπρίου στις 13 Απριλίου του 1967. Είναι αυτό εδώ το απόσπασμα από την έκδοση που βλέπετε. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε ως Ιωάννης είτε ως Γεώργιος, ανέδειξε με κάθε λαμπρότητα το μαρτυρικό φρόνημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Κυπρίων Ορθοδόξων ειδικότερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό και με τόσο θαυμαστό τρόπο, ώστε να οδηγήσει τον βιογράφο του Κεσάριο να ομολογεί «Μεγαλομάρτης αν υπό, δεν σφάλω λογιάζω, με τους μεγαλομάρτυρας πώς τον παρομοιάζω. Ο Ιωάννης το λοιπόν, ο μάρτυρας ο νέος, ο και μεγαλομάρτυρας ο νέος, ο και μεγαλομάρτυρας πρεπόντος και δικαίος». Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πασχαλίδη για αυτή την γοητευτική περιήγηση. Ο τρίτος εισηγητής της συνεδρίας είναι ο κύριος Κωστής Κοκκινόφτας, γνωστός σε όλους σας και πολυγραφότατος ερευνητής εν Κύπρο. Το θέμα του είναι ο Μητροπολίτης Πάφου Άγιος Πανάρετος 1767-1790. Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι. Η Κυπριακή Εκκλησία ανέδειξε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 4 Αγίους, τον Επίσκοπο Πάφου Πανάρετο και τους νεομάρτυρες Γεώργιο Ιωάννη, όπως είναι στην πραγματικότητα το όνομά του, Πολύδρο και Μιχαήλ, οι οποίοι όμως έζησαν και μαρτύρησαν μακριά από την Κύπρο. Οι παλαιότεροι μαρτυρία που έχουμε υπόψη μας για τον βίο του Αγίου Παναρέτου ανάγεται στο έτος 1746, οπότε σύμφωνα με τα γραφόμενα σε κώδικα της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Φιλόθεος διόρισε
τον έξαρχο κύρ Πανάρετο, ηγούμενο της Μονής. Σε διευκρινιστική σημείωση όμως αναφέρεται ότι ύστερα από την πάροδο μερικών ημερών, για λόγους που δεν αποσαφηνίζονται, παραιτήθηκε της ηγουμενίας. Η ταύτιση του εξάρχου κύρ Παναρέτου της ανωτέρω καταγραφής με τον Άγιο Πανάρετο είναι βέβαιη, αφού την περίοδο αυτή είχε πράγματι το διακόνημα του εξάρχου, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή του έτους 1755, που υπήρχε στο καθολικό της Μονής του Αγίου Αναστασίου της φερόμενης ως γενέτηράς του Περιστερονοπηγής, τις δαπάνες για την ανακαίνιση του οποίου κατέβαλε μαζί με κατοίκους της περιοχής. Ας σημειωθεί ότι στον ίδιο ναό μερίμνησε και γεωγραφήθηκαν τέσσερις τουλάχιστον εικόνες, οι οποίες όμως σήμερα είναι άγνωστο τι απέγιναν ύστερα από την τουρκική εισβολή του 1974. Αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Παναρέτου διασώζει το χρονικό του οικονόμου Παλουριωτήσης Ιωακήμ, το οποίο έχει χρονολογία πρώτης καταγραφής το έτος 1750 και τελευταία το 1791. Σε αυτό, ο χρονικογράφος αναφέρεται για πρώτη φορά στον Άγιο κατά το έτος 1764, όταν ο φρούραρχος της Κερίνιας Χαλίλ στασίασε εναντίον της τοπικής κεντρικής διοίκησης, επικεφαλής μεγάλης ομάδας Οθωμανών. Όπως σημειώνει, ο Άγιος Πανάρετος ήταν τότε προϊστάμενος της Μονής Παλουριωτήσης, οπότε υποχρεώθηκε λόγω της τεταμένης κατάστασης και των βιοπραγιών που προέβαιναν οι στασιαστές να καταφύγει στη Λάρνακα, πιθανότατα γιατί σε αυτήν υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια εξαιτίας της εκεί παρουσίας των ευρωπαϊκών προξενείων. Τρία χρόνια αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου 1767, ο Άγιος Πανάρετος εξελέγει στο Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου σε διαδοχή του μέχρι τότε Μητροπολίτη Χρυσάνθου, ο οποίος μερικές ημέρες προηγουμένως είχε εκλεγεί νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα που σώθηκε σε κώδικα του αρχείου της Αρχιεπισκοπής, η εκλογή του έγινε από τους Μητροπολίτες Κητίου Μακάριο και Κυρινίας Χρύσανθο με προτροπή του Προεδρεύοντος Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Η χειροτονία του πραγματοποιήθηκε στις 14 του ίδιου μηνός στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκοσία. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο ανωτέρω υπόμνημα ο Άγιος Πανάρετος αποκαλείται πανοσιότατος και λογιότατος ιερομονάχης. Ωστόσο, ο σύγχρονος του Κεσάριος Δαπώντες σε κείμενό του αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για άμουσο ιεράρχη. Η άποψη όμως αυτή ελέγχεται ως ανακριβής τόσο από την ανωτέρω σημείωση στο υπόμνημα εκλογής ως λογιωτάτου, όσο και από παρόμοια αναφορά σε σωζόμενη ευχή του έτους 1780 σε κώδικα του αρχείου της Μητρόπολης Πάφου, η οποία διαβαζόταν στους ναούς με την ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων. Σημαντική επίσης μαρτυρία του φιλόμουσου χαρακτήρα του αποτελεί η ανάληψη εκ μέρους του της δαπάνης για την έκδοση στη Βενετία το 1780 με επιμέλεια του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, του ογκώδους έργου του νεοαριστοτελικού φιλόσοφου Θεόφιλου Κορυδαλέα περί γενέσεως. Εδώ είναι φανερωμένο όπου έγινε η χειροτονία του Αγίου Παναρέτου και αυτό είναι το έργο που εξεδόθη με δαπάνες του. Είναι το «Περί γενέσεως και φθοράς κατά Αριστοτέλην», που αποτέλεσε σπουδαίο απόκτημα για την ελληνική γραμματεία. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του, Άγιος Πανάρετος ανέπτυξε μέσα στις δύσκολες συνθήκες της εποχής σημαντική εκκλησιαστική και επιμαντική δράση, γεγονός που συνέτεινε ώστε να αναδειχθεί στο διαπρεπέστερο Μητροπολίτη Πάφου των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Μερίμνησε ανάμεσα στα άλλα για την ανοικοδόμηση πολλών ναών και μονών στην επαρχία του, όπως του Ναού του Αγίου Δημητρίου της Νικόκλειας, του Καθολικού των Μονών Χρυσορογιατήσης, Αγίων Αναργύρω Γιόλου, Τιμίου Σταυρού Ανόγερας και άλλων. Ακόμη ενδιαφέρθηκε για την αγιογράφηση εικόνων για τους ναούς της Μητροπολιτικής του Περιφέρειας, όπως την εικόνα του Αποστόλου Φιλίππου, για το Καθολικό της Μονής του Τιμίου Σταυρού Ομόδους, στο αριστερό κάτω άκρο της οποίας απεικονίζεται και ο ίδιος να προσφέρει στον Απόστολο την ιερή κάρα του μέσα σε αργυρεπή χρυσή λειψανοθήκη. Ας σημειωθεί ότι ο Άγιος είχε μεριμνήσει και για την κατασκευή της περίτεχνης αυτής λειψανοθήκης, όπου θησαυρίστηκε η τίμια κάρα του Αποστόλου Φιλίππου και η οποία φυλάσσεται από τότε μέχρι τις μέρες μας στον ναό του Ομόδους. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του Άγιος Πανάρετος συμμετείχε επίσης σε πολλές αποφάσεις που λήφθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Κυπριακής Εκκλησίας για την πνευματική στήριξη των υπόδουλων χριστιανών, όπως στην έκδοση τεσσάρων συνοδικών εγκυκλίων που σώθηκαν σε κώδικα του αρχείου της Αρχιεπισκοπής
και οι οποίες, όπως υποστηρίχθηκε, συντάχθηκαν ύστερα από πρωτοβουλία του. Με αυτές επιδιωκόταν να ρυθμιστεί ο μοναχικός βίος και να επικεντρωθούν όσοι εγκαταβίωναν στις μονές της εποχής στην πνευματική τους αποστολή. Ακόμη αναφέρονται σε ζητήματα του κοινωνικού βίου των κατοίκων και έδιναν σχετικές οδηγίες για διάφορα θέματα, όπως για τη χρονική διάρκεια των αραβώνων και τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου του γάμου. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στους αγώνες της Κυπριακής Εκκλησίας για την προστασία των υπόδουλων χριστιανών από τη βάναυση συμπεριφορά των κρατούντων, όπως για την απαλλαγή του νησιού από τον Οθωμανό διοικητή Χατζιμπακή Αγά, ο οποίος κυβερνούσε τυραννικά από το 1775. Για τον λόγο αυτό, μαζί με τους υπόλοιπους αρχιερείς, ανεχώρησαν κρυφά για την Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο του 1783, με σκοπό να καταγγείλουν στο Σουλτάνο τις σκληρές μεθόδους διακυβέρνησης του Οθωμανού διοικητή. Κατάφεραν δε, ύστερα από πολλές περιπέτειες, να πετύχουν την έκδοση από την πύλη διατάγματος εξορίας του Χατζιμπακή στη Γιάφα και την απαλλαγή του νησιού από την παρουσία του. Ο Άγιος Πανάρετος απεβίωσε σε μεγάλη ηλικία την 1η Μαΐου του 1790 και τάφη πίσω από το ιερό βήμα του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Θεοδόρου της Πάφου, εκεί όπου ανηγέρθη αργότερα Κοδονοστάσιο. Σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, έζησε βίο υποδειγματικά ενάρετο και ασκητικό και φρόντιζε να διδάσκει τους πιστούς με νουθεσίες και προτροπές, καθώς και με το Άγιο Παράδειγμά του. Η φήμη της ταπεινής και ενάρετης ζωής του είχε ξεπεράσει από πολύ νωρίς τα σύνορα της Κύπρου, με αποτέλεσμα ο προαναφερθής Κεσάριος Δαπώντες να τον χαρακτηρίσει με τη φράση «ζωντανή αρετή» και να ευχηθεί ώστε «ο Θεός να τον πολυετεί για το καλό του ποιμνίου του». Όπως διασώθηκε στο βίο του που γράφτηκε το 1798, δηλαδή μόλις 8 χρόνια ύστερα από τον οσιακό θάνατό του και εκδόθηκε το 1805 στη Βιέννη, ο Άγιος μεριμνούσε με πολλή επιμέλεια ώστε να αποκρύπτει την ασκητική ζωή του, ακόμη και από τους οικείους του. Αναφέρεται δε ότι ήταν πάντοτε πράος και ταπεινός και ότι συμπεριφερόταν με πολλή αγάπη προς τους πιστούς. Επίσης, ότι ήταν λιτοδίαιτος και έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα, ύστερα από τον εσπερινό, προσποιούμενος ότι αυτό οφειλόταν σε στομαχική ασθένεια. Ακόμη ότι το κρεβάτι του δεν είχε στρώμα ή προσκέφαλο και συνήθιζε να αγρυπνεί όρθιος κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας και να προσεύχεται όπως είχαν διαπιστώσει οι ένικοι της Μητρόπολης Πάφου που τον είχαν παρακολουθήσει χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει οτιδήποτε. Εξομολογείται δε κάθε Σάββατο και λειτουργούσε πάντοτε με φόβο και δάκρυα λόγω της πολλής του ευλάβειας και κατάνοιξης. Σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, ο Άγιος Πανάρετος θαυματουργούσε από τότε που βρισκόταν στη ζωή, όπως όταν έδωσε εντολή σε ψευδόμενο ιερέα να σοπάσει και αυτός βουβάθηκε. Στη συνέχεια όμως, όταν ο ιερέας λίγο πριν το θάνατό του μετανόησε, του έλυσε τη γλώσσα και τον εξομολόγησε. Ακόμη αναφέρεται ότι ο Άγιος προγνώρισε το θάνατό του και ετοίμασε ο ίδιος τα εντάφια και τον τάφο του. Ακολούθως ασθένησε και άρχισε να εξαντλείται, οπότε κάλεσε κοντά του τον πρωτοσύγκελο και του ζήτησε να μεταβεί στο μικρό λιμάνι της Πάφου για να συνοδεύσει τον Μητροπολίτη Καρπάθου Παρθένιο, που θα έφτανε με πλοιάριο για να τον εξομολογήσει. Ο πρωτοσύγκελος, παρά το γεγονός ότι απόρρισε για τις εντολές του γέροντά του και θεώρησε ότι οφείλονταν σε γεροντικό παραλήρημα, εν τούτης μετέβη στο λιμάνι, όπου ύστερα από λίγο είδε να προσαράζει ένα πλοίο το οποίο εξαιτίας της τρικυμίας βρήκε εκεί ασφαλές καταφύγιο. Στη συνέχεια, έκπληκτος πληροφορήθηκε από τον καπετάνιο ότι είχαν άλλη πορεία, αλλά ενάντια άνεμοι τον υποχρέωσαν να προσαράξει στο λιμάνι της Πάφου και ότι σε αυτό επέβαινε ο Μητροπολίτης Καρπάθου. Ο τελευταίος άκουσε με συγκίνηση τα όσα του διηγήθηκε ο πρωτοσύγκελος και θαύμασε για το προορατικό χάρισμα του Αγίου. Έσπευσε δε στη Μητρόπολη, όπου συνάντησε και εξομολόγησε τον Άγιο, που του ζήτησε να παραμείνει για άλλη μια μέρα στην πόλη ώστε να τελέσει την εξόδιο ακολουθία του. Τον πληροφόρησε ακόμη ότι είχε ενδυθεί κατάλληλα και δεν χρειαζόταν καμιά άλλη ετοιμασία παρά να τοποθετηθεί στον τάφο. Πράγματι, ο Άγιος απεβίωσε την επομένη και ο Παρθένιος διεμήνησε τις σχετικές οδηγίες για την ταφή προς τον πρωτοσύγκελο. Ωστόσο, ο τελευταίος παράκουσε τη σύσταση και κινούμενος από αγάπη προς τον γέροντά του, θέλησε να ετοιμάσει κατάλληλα το σκήνομα για την ταφή. Απεκαλύφθηκαν τότε οι δύο αλυσίδες με τις οποίες ο Άγιος ήταν περιζωσμένος σταυροειδός, μιμούμενος κατά τον τρόπο αυτό τους παλαιούς ασκητές της ερήμου
και ενθυμούμενος διαρκώς τον σταυρικό θάνατο του Χριστού και οι οποίοι είχαν εισχωρήσει από την πολυκαιρία στο ασκητικό του σώμα. Τότε έγινε γνωστή η μεγάλη του άσκηση και θαυμάστηκε το ύψος της ταπείνωσής του, αφού ούτε μετά τον θάνατό του επιθυμούσε να τιμηθεί, επιδιώκοντας να ταφεί μαζί του και το μεγάλο μυστικό της ασκητικής ζωής του. Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Καρπάθου έγινε μάρτυρας και του πρώτου θαύματος του Αγίου Παναρέτου, ύστερα από την οσιακή κοίμησή του. Όπως αναφέρεται στο βίο του, την ώρα που η πομπή με το Ιερό Λείψανο εξερχόταν από τον ναό, ένας πτωχός παραλυτικός, τον οποίο είχε υπό την προστασία του, σύρθηκε για να αποχαιρετήσει τον ευεργέτη του, οπότε αγγίζοντας το φέρετρο ανέκτησε την υγεία του κατά θαυμαστό τρόπο. Στο μεταξύ, η φήμη για την ασκητική ζωή του αποβιώσαντος Μητροπολίτη διαδόθηκε ευρέως στην κυπριακή κοινωνία της εποχής, με αποτέλεσμα ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσαυθος να μεταβεί στην Πάφο, από όπου παρέλαβε και μετέφερε στην Αρχιεπισκοπή τις αλυσίδες, τις οποίες, όπως αναφέρεται στο βίο, πολλοί ασθενείς που τις προσκυνούσαν θεραπεύονταν. Στη συνέχεια, αυτές περιήλθαν στην κατοχή συγγενών του Αγίου, οι οποίοι τις μετέφεραν στις αρχές του 20ου αιώνα στο Σταυροβούνι, όπου βρίσκονται σήμερα. Το γεγονός ότι ο Άγιος Πανάρετος έφερε αλυσίδες και ακολουθούσε το πολύ δύσκολο πρότυπο άσκησης των αρχαίων ασκητών, ενώ ζούσε στον κόσμο και καθημερινά ήταν επιφορτισμένος με τις ποικίλες μέριμνες του αρχιερωτικού του αξιώματος, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι πολύ πιθανόν να άντλησε το ασκητικό του ιδεώδες από τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, το Ιερό Λείψανο το οποίο είχε βρεθεί την εποχή αυτή, και όπως μαρτυρεί ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός που ήταν παρόν στην εκταφή, ήταν επίσης περιζωσμένο με αλυσίδες. Η επίσημη συμπερίληψη του Αγίου Παναρέτου στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε ύστερα από το έτος 1793, όταν ο Μητροπολίτης Καρπάθου Παρθένιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και κατέθεσε στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα σχετικά με την αγιότητά του. Η δε διακήρυξη της πραγματοποιήθηκε όταν Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο Γεράσιμος ο Τρίτος ο Κύπριος, πιθανότατα κατά το έτος 1794, οπότε εστάλει σχετική αναφορά από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρύσανθο. Δυστυχώς, ούτε την αναφορά του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ούτε την μαρτυρία του Μητροπολίτη Καρπάθου Παρθενίου, καταφέραμε να εντοπίσουμε στο αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου είχαν σταλεί κατ' επανάληψη ερευνητές του Κέντρου Μελετών της Μονής Κύκκου και είχαν συλλέξει μεγάλο αριθμό εγγράφων, καρπός των οποίων υπήρξε και ένας τόμος για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών κατά την Τουρκοκρατία, με έκδοση 199 εγγράφων από τον Θεοχάρη Σταυρίδη. Είναι ζητούμενο ο εντοπισμός αυτών των δύο μαρτυριών. Μερικά χρόνια αργότερα, ο βίος του Αγίου Παναρέτου περιελήφθη σε τόμο που, όπως ανεφέρθη, τυπώθηκε το 1805. Από το βιβλίο αυτό και από τη χειρόγραφη παράδοση του Αγίου Όρους, που διέσωσε τον βίο του Αγίου, καθώς και ακολουθίες αφιερωμένες σε αυτόν σε αρκετούς κώδικες μονών, άντλησε ο Κωνσταντίνος Δουκάκης τα σχετικά που περιέλαβε στο συναξαριστή του, που εξέδωσε στην Αθήνα το 1892. Ακολούθως, στα νεότερα χρόνια, με βάση την έκδοση αυτή, ο βίος και η ακολουθία του Αγίου Παναρέτου περιλήφθησαν σε αγιολόγια και συναξαριστές, όπως από τον Βίκτορα Ματθαίου στο συναξαριστή του, του έτους 1946. Ας σημειωθεί ότι ο Ματθαίου παρέθεσε και φωτογραφία τοιχογραφίας που βρίσκεται στο ιερό βήμα του ναού της Μονής Φανερωμένης στο νησί Σαλαμίνα, αναφέροντας ότι αυτή απεικόνιζε τον Άγιο, άποψη που υιοθετήθηκε και από μελετητές της κυπριακής εκκλησιαστικής ζωής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα, αφού η αγιογράφηση του καθολικού της Μονής της Φανερωμένης, σύμφωνα και με σχετική επιγραφή, έγινε το έτος 1735, πολλά δηλαδή χρόνια πριν από τον οσιακό θάνατο του Αγίου. Στο μεταξύ, στην Κύπρο, από ό,τι έχουμε υπόψη μας, ο Άγιος Πανάρετος δεν έτυχε οποιασδήποτε τιμής και ούτε αγιογραφήθηκαν εικόνες του, ενώ με την πάροδο του χρόνου λησμονήθηκε ο τάφος του, γι' αυτό και δεν είναι γνωστό σήμερα που βρίσκονται τα λείψανά του. Ωστόσο, ύστερα από τη συμπερίληψη του βίου του στους συναξαριστές των Δουκάκη και Ματθαίου, άρχισε σταδιακά ο βίος του Αγίου Παναρέτου και η φήμη της ασκητικής του ζωής να διαδίδεται στο νησί, με τη δημοσίευση πολλών άρθρων ή αναφορών σε περιοδικά εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, σε βιβλία ευρύτερης θεματολογίας και σε ποικίλα γεωλογικά έντυπα.
Ακόμη αγιογραφήθηκαν φορητές εικόνες του για τους ναούς του νησιού και έγιναν τοιχογραφίες του. Το 1989, εδώ η τοιχογραφία είναι από τον ναό της Παλουριώτισσας, όπου υπήρξε οικονόμος ο Άγιος Πανάρετος, πριν την εκλογή του στο Μητροπολιτικό Θρόνο. Το 1989, με πρωτοβουλία ευσεβών χριστιανών, ανηγέρθη ναός επ' ονόματι του στο χωριό Κολώνη της Πάφου. Σήμερα ο Άγιος Πανάρετος τιμάται ευρύτατα στο νησί και θεωρείται από τις κορυφαίες μορφές του κυπριακού αγιολογίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κονόφτα, γιατί έχει την σκιαγράφηση σύντομη αλλά περιεκτική του πορτρέτου της οσιακής αυτής μορφής, του Αγίου Παναρέτου. Και τώρα η τελευταία εισήγηση της συνεδρίας αλλά και του συνεδρίου από τον αναπληρωτή καθηγητή Παναγιώτη Ιφαντή, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το αιμάτινο μαρτύριο μεταξύ πίστης και πατρίδας, η περίπτωση του εθνοιερομάρτυρα Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου». Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί αυτονόητη παραδοχή πως κάθε μορφή αγιότητας, ως γεγονότος πνευματικού αλλά και χωροχρονικά προσδιορισμένου, διαλέγεται με το εκάστοτε ιστορικό περιβάλλον. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές αγιότητας, αυτή των νεομαρτύρων, όντας ταυτόχρονη και αιτιακά συνδεδεμένη με την ίδια ζωφερή γενεσιουργό συνθήκη της θυσίας των νεομαρτύρων, συχνά επενδύεται με ποικίλες ιδεολογικές, κοινωνιολογικές και εθνικές κατηγορίες και προβολές που οδηγούν σε εισάριθμες απλουστεύσεις, συγχύσεις και παρανοήσεις. Διαπιστούμενες όχι μόνο στις επιστημονικές προσπάθειες κατανόησης και ερμηνείας της συγκεκριμένης εκδοχής της χριστιανικής αγιότητας, αλλά ενίοτε και στον τρόπο με τον οποίο η πιστεύουσα κοινότητα χειρίζεται τη μνήμη αυτών των νεοφανών ηρώων της πίστης. Ο βασικότερος λόγος που εξηγεί, χωρίς όμως και να αμνηστεύει αυτές τις παρανοήσεις, έγκυται στο γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατη ή τουλάχιστον επισφαλής μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ εθνικής συνείδησης και θρησκευτικής ταυτότητας, εφόσον τουλάχιστον κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας, η όποια εθνική συνείδηση των υποδούλων Ρωμιών συνέπειπτε με την Ορθόδοξη ταυτότητά τους. Την εποχή αυτή, η κοινότητα των Ρωμιών αυτοπροσδιοριζόταν ακόμη με βάση όχι τόσο τη γλώσσα, αλλά τη θρησκευτική ή ομολογιακή προέλευση, πράγμα που εν πολλής επιβίωσε κατά τους χρόνους του αγώνα, όταν είχε αναπτυχθεί με τη μεσολάβηση των επαναστατικών ιδεολογιών της Ευρώπης το αίτημα για εθνική χειραφέτηση. Αυτή η παραδοχή, από τη μια πλευρά, εξηγεί γιατί οι νεομάρτυρες, ως ήρωες και της χριστιανικής πίστης και της εθνικής αντίστασης, σύμφωνα με την περιγραφή του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, πρέπει να θεωρούνται και εθνομάρτυρες, εφόσον με το παράδειγμά τους τόνωσαν τη λαβωμένη αξιοπρέπεια και κέντρισαν το αγωνιστικό φρόνημα του χυμαζόμενου γένους. Όμως, από την άλλη πλευρά, αυτή η παραδοχή δεν επιτρέπει και την αδιάκριτη ταύτισή τους με τους νεομάρτυρες και την ανακήρυξή τους σε πρότυπα της εν Χριστώ ζωής και του εν Χριστώ θανάτου. Πράγματι, κατά καιρούς, εκκλησιαστικοί και θεολογικοί κύκλοι απαιτούν να ανακηρυχθεί η αγιότητα γνωστών εθνομαρτύρων, όπως για παράδειγμα του Ισαΐα Σαλώνων, του Παπαφλέσσα και του Αθανασίου Διάκου. Είναι προφανές ότι η απροϋπόθετη ταύτιση μεταξύ νεομαρτύρων και εθνομαρτύρων θα μπορούσε να μεταφραστεί συνθηματικά έστω ως σύγχυση μεταξύ ιδεολογίας και πνευματικότητας, εθνικής συνείδησης και πνευματικής αυτεπίγνωσης, ηρωικού ανδραγαθήματος και αιμάτινης ομολογίας της πίστης. Σεβόμενος το διαθέσιμο χρόνο αλλά και την κούρασή σας, καθώς οδεύουμε προς τη λήξη του παρόντος συνεδρίου, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να επισημάνω συνοπτικά εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν μια όσο το δυνατόν σαφέστερη διάκριση ανάμεσα στο ιστορικό βάρος και το πνευματικό αντίκρισμα της θυσίας των ηρώων του έθνους και της αυτοθυσίας των Αγίων. Νοερός συνοδοιπόρος αυτής της σύντομης περιήγησης στα ματωμένα μονοπάτια του αγώνα και της θυσίας θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Εκτός από την αυτονόητη θέση του σε ένα επιστημονικό συμπόσιο με θέμα την Κυπριακή Αγιολογία,
Η περίπτωση του Σεπτού Ιεράρχη είναι σαφώς απολύτως πρόσφορη για τον προκείμενο προβληματισμό, εφόσον στο πρόσωπό του συνδυάζονται οι ταυτότητες του Εθνομάρτυρα και του Ιερομάρτυρα. Το ζήτημα της προτεραιότητας, λοιπόν, το πρώτο κριτήριο, διεκδίκηση της εσωτερικής ελευθερίας, διατήρηση μάλλον της εσωτερικής ελευθερίας ή διεκδίκηση της εθνικής απελευθέρωσης. Αυτό λοιπόν που συμβάλλει σε μια κατά το δυνατόν πληρέστερη ιστορική και θεολογική εκτίμηση της παρουσίας των εθνομαρτύρων και των νεομαρτύρων είναι η συγκριτική εξέταση της βασικής στόχευσης του αγώνα τους. Για τους εθνομάρτυρες η προτεραιότητα εστιάζεται στο αίτημα της πολιτικής χειραφέτησης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Αντιθέτως, τις προτεραιότητες των νεομαρτύρων δεσπόζουν η διατήρηση ή επανάκτηση, στην περίπτωση των μεταμεληθέντων αποστατών, της εσωτερικής ελευθερίας και η εν Χριστώ τελείωση. Οι πρώτοι επεδίωκαν την απελευθέρωση του γένους, γι' αυτό και σφυριλάτησαν συνειδητά ή ανεπίγνωστα τη χλωρή ακόμη εθνική συνείδηση των νεοελλήνων. Οι δεύτεροι έδιναν τη ζωή τους για χάρη της εν Χριστώ ελευθερίας, δηλαδή της ελευθερίας από τα πάθη και της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης με τον εσταυρωμένο νυμφίο. Πρόκειται για μια ελευθερία που μπορεί να βιώνει κάποιος ακόμη και μέσα στο πιο σκοτεινό δεσμοτήριο, που όμως φωτίζεται από την αυτοπαράδοση στη Θεία Συνδρομή και από τη σταθερή ελπίδα όχι πάντα για τη σωτηρία της ζωής, αλλά συχνά και για τη σωτήρια απώλειά της, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του Χριστού. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός πάσχισε με όλες τις δυνάμεις του για την προαγωγή του αιτήματος της απελευθέρωσης της πατρίδας του από τον αλόθρησκο και σκληρό δυνάστη, εκφράζοντας έμπρακτα τη ρωμαλαία αλλά και επιλεκτική δεκτικότητα του λεγόμενου εκκλησιαστικού διαφωτισμού. Πράγμα που αποδεικνύεται από τις προσπάθειές του να αναβαθμίσει την παιδεία της Κύπρου, να γνωρίσει στους συμπατριώτες του τα αστικά ιδεώδη και να μετακενώσει στη Μεγαλόνησο το όραμα της Επανάστασης. Η εκτέλεσή του από τους Οθωμανούς θα μπορούσε να θεωρηθεί απλώς η αναμενόμενη τελεία στην αντιστασιακή πρόταση του πολιτικού του βίου. Ωστόσο, το διαπιστωμένο μέλημά του για την απελευθέρωση, η επανάκτηση ενός επίγειου ζωτικού χώρου, ήταν οργανικά συνδεδεμένο ή και δικαιωνόταν πνευματικά μέσα από την νοσταλγία για την πραγματική ελευθερία και την επιστροφή στην ουράνια πατρίδα. Η στάση του ιερομάρτυρα απέναντι στο θάνατο μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε τη διάκριση ανάμεσα στο ηρωικό τέλος των εθνομαρτύρων και τα χριστιανά τέλη των νεομαρτύρων. Οι πρώτοι αναγκάζονταν να πεθάνουν, παρότι θα προτιμούσαν βέβαια να ζήσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αντιθέτως, οι δεύτεροι καλοδέχονταν το θάνατο που τους επιβαλόταν ως κέρδος. Σε αυτή την προοπτική, ο θάνατος των νεομαρτύρων δεν ήταν και δεν είναι απλώς η μόνον η βίαιη διακοπή του επίγειου βίου, την οποία συμμερίζονταν και οι εθνομάρτυρες, αλλά είναι μια συμβολική και ρεαλιστική συσταύρωση και συνανάσταση με τον Χριστό. Ο επίσκοπος Αντιοχίας Ιγνάτιος, στην περίφημη επιστολή που έστειλε καθοδόν προς το μαρτύριο στη Ρώμη, βρισκόμαστε στο 2ο αιώνα, παρακαλούσε τους εκεί αδελφούς του να μην αποτρέψουν το μαρτύριό του που θα τον καθιστούσε πραγματικό μαθητή του Χριστού. Στην ίδια επιστολή, ο Θεοφόρος Ιεράρχης γράφει ότι αν χρειαστεί θα θοπεύσει και θα προκαλέσει ο ίδιος τα θηρία προκειμένου να τον κατασπαράξουν. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, πολλούς αιώνες αργότερα, φέρεται να ευλογεί την Αγχώνη ως το όχημα που θα τον οδηγήσει στην ουράνια βασιλεία και στην ένωση με τον δικό του σταυρωμένο έρωτα. Ένα δεύτερο κριτήριο που επιτρέπει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο αιμάτινο μαρτύριο για την πατρίδα και σε εκείνο για χάρη της πίστης είναι ο τρόπος επίτευξης της επιδιωκόμενης ελευθερίας. Κοινός παρονομαστής και των δύο εκδοχών του μαρτυρίου είναι βέβαια η βία. Εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους διεκδικώντας την απελευθέρωση της πατρίδας χρησιμοποιούσαν τη βία για τη σωματική κατήσχηση ή και φυσική εξόντωση του κατακτητή. Απ' την πλευρά τους οι νεομάρτυρες θανατώθηκαν στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την πίστη τους, αντιστεκόμενοι στεναρά αλλά ειρηνικά απέναντι στον εχθρό. Προτού ωστόσο υποστούν αγόγγιστα τη βία των άλλων, οι νεομάρτυρες είχαν ήδη προετοιμαστεί εσωτερικά από εκείνο το είδος της αθέατης ασκητικής και μεταμορφωτικής βίας, στην οποία ο πιστός υποβάλλει εκούσια τον εαυτό του, υπακούοντας στη σχετική ευαγγελική εντολή.
Με τον τρόπο αυτό, η αθέατη βία για την εσωτερική ορίμανση προετοιμάζει την αδιαμαρτύρητη αποδοχή της εξωτερικής βίας μέσω της οποίας ο μάρτυρας αξιώνεται των της δικαιοσύνης στέφανων. Θνής και υπερπατρίδος και μάχου υπερπατρίδος. Θνής και υπερπίστεως και μάχου υπερπατρίδος. Καθότι υπερπίστεως και πατρίδος αγωνιζόμενοι και υπό Θεού στεφανούνται και παρά τις ανθρώπεις εγκομιάζονται. Το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ιδρυτική πράξη της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας δείχνει πως ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν πεπισμένος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί εθνομάρτυρες, πως τα δύσκολα χρόνια της δουλείας, του αφελληνισμού και των στανικών εξισλαμισμών, η έμπρακτη έκφραση της φιλοπατρίας και της φιλοθεΐας είναι ο αγώνας άχρη θανάτου. Ωστόσο, την ώρα της σύλληψης και του μαρτυρίου του, αναδείχθηκε η πνευματική φυσιογνωμία του νεομάρτυρα, που δεν ανταπαντά με βία στην ομότητα των διωκτών, αλλά με νυφάλιο τρόπο παραμένει σταθερός στην πίστη του. Όπως και πολλοί άλλοι νεομάρτυρες, ενώπιον του μόνιμου διλήμματος εξισλαμισμός ή θάνατος που έθεταν οι Τούρκοι, ως μέσο πίεσης, εκβιασμού, ηθικού εξευτελισμού, τιμωρίας ή και αντιπίνων, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, ο ιεράρχης επέλεξε χωρίς δισταγμό να μην προδώσει την πίστη του παρά το κόστος μιας τέτοιας επιλογής. Μάλιστα, σύμφωνα με την πληροφορία του Προτεστάντη περιηγητή Γιώζεφ Γουόλφ, ο ιεράρχης, αφού απέρριψε την πρόταση των Οθωμανών, προσήλθε στο μαρτύριο επικαλούμενος με παρησία αλλά και ταπείνωση το Θείο Έλεος. Ήδη έχει φανεί από όσα αναφέρθηκαν μέχρι εδώ, αλλά αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά, πως αυτό που διαφοροποιεί το καθοριστικά τον ηρωισμό των νεομαρτύρων από εκείνο των εθνομαρτύρων είναι η Χριστό αγάπη, η οποία συνιστά και το θεμελιώδης συστατικό κάθε έκφρασης της χριστιανικής αγιότητας. Από άποψη θεολογική, αυτή ακριβώς η αγάπη και η καταλλαγή που χαρακτηρίζει τους νεομάρτυρες αναδεικνύει την υπεριστορική και εσχατολογική διάσταση του παραδείγματός τους. Μια διάσταση που ολοκληρώνει τον ενδοκοσμικό ορίζοντα της παρουσίας τους και την όποια εθνική προσφορά τους, εφόσον, όπως έχει εύστοχα επισημανθεί, η αγάπη και η ενότητα είναι οι μόνες εσχατολογικές αξίες, οι μόνες αρετές που επιβιώνουν του θανάτου και συνιστούν τη φύση της ερχόμενης βασιλείας. Από την άποψη αυτή, οι νεομάρτυρες καταξιώνουν την ιστορικότητα, μεταμορφώνοντάς την σε προληπτική φανέρωση των εσχάτων. Και αυτό το κατορθώνουν μέσω της αγάπης, η οποία αποτελεί την αψευδέστερη απόδειξη της ενότητας που συνδέει τους πιστούς μεταξύ τους. Και μάλιστα, σε πείσμα κάθε συμβατικής διοντολογίας ή και ηθικιστικής ιδιοτέλειας, επεκτείνεται θεραπευτικά και σωστικά ακόμη και στους εχθρούς. Αυτές οι αλληλοσυμπληρούμενες εκφράσεις της αγάπης προς τους αδελφούς και τους εχθρούς είναι παρούσες στα αρχαία μαρτυρολόγια, αλλά και στη στάση των όψιμων ηρώων της πίστης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, εγκύκλειό του που απέστειλε 50 μόλις ημέρες πριν από την εκτέλεσή του προς τους κληρικούς και τους πιστούς κατηλικίου Κυθρέας, πρώτον τονίζει την ανάγκη της μετάνοιας, δεύτερον υπογραμμίζει τη σημασία της προσαλλήλους αγάπης, η οποία, όπως επισημαίνει, διδάσκεται από τον Ειρηνάρχη Θεό και αποτελεί τη μόνη αρετή που ζητείται από τον Ιησού, και τρίτον, όπως ο Απόστολος Παύλος, ζητά ευπίθεια, πίστη και υπομονή. Όσο για τη στάση του απέναντι στους διώκτες, σύμφωνα με τη σχετική λογοτεχνική περιγραφή του Επαμηνώντα Φραγκούλη, η οποία όμως διασώζει ιστορικές πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, καθώς εωρείτο από τον Βαθύσκιο Πλάτανο της πλατείας Σεραγίου στη Λευκωσία, αγωνιών ίνιξε τα χείλη ή να την θείαν παντοδυναμίαν υμνήσει και ήγηρε την δεξιάν ή να τους φωνείς του ευλογήσει. Και στο ποίημά του, με τίτλο «Η 9η Ιουλίου του 1821», ο Βασίλης Μιχαηλίδης παρουσιάζει τον Αρχιεπίσκοπο και τους άλλους συγκρατουμένους του ιεράρχες να παρακαλούν γονατιστή το Θεό να συγχωρήσει τους λαούς που μισούν και πολεμούν τη φυλή τους. Και αν αυτό δεν είναι ιστορικό, είναι τουλάχιστον μια μαρτυρία της πρόσληψης του παραδείγματός του. Είναι πρόδειλο ότι αυτή η αγάπη που, παραμένοντας αδέσμευτη από κάθε είδους ενδοκοσμικό, εφήμερο, εθνικό, φυλετικό ή και θρησκευτικό περιορισμό, εκδηλώνεται ως προσευχή ακόμη και για τους εχθρούς, αποτελεί ένα σαφές κριτήριο διάκρισης ανάμεσα στο αίμα για την πατρίδα και στο αίμα για την πίστη. Και βέβαια ελέγχει
Αφενός ως ερμηνευτικά αυθαίρετη την άποψη πως η εθνική ελευθερία είναι μια έννοια τελικά θρησκευτική και θεολογική και αφετέρου ως βιβλικά δικαίωτη ή και επισφαλή κάθε προσπάθεια αγιοποίησης του ανώνυμου κληρικού της τουρκοκρατίας που κρατά στο ένα τουφέκι, στο ένα χέρι το τουφέκι και στο άλλο τη θεία μετάληψη, αλλά και το μοναχό που βγάζει το ράσο και ντύνεται τη φουστανέλα. Ένα τελευταίο κριτήριο, το οποίο θεωρούμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε εν είδη συμπεράσματος, εφόσον αφορά κυρίως τους εθνομάρτυρες κληρικούς και τους ιερομάρτυρες, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεν και οι δε κατανόησαν και βίωσαν την ιερατική τους ευθύνη απέναντι τόσο στον Αρχιερέα Χριστό όσο και στο Πίμνιο. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας υπήρξαν πολλοί κληρικοί, ιερομόναχοι και επίσκοποι που ευλόγησαν τα όπλα. Συμμετείχαν ενεργά σε εχθροπραξίες, σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης ή εκτελέστηκαν. Εκείνο όμως που από άποψη θεολογική και εκκλησιαστική καθορίζει την τιμή ορισμένων από αυτούς και ως Αγίων, είναι η έγνοια τους για τη σωματική ασφάλεια και την πνευματική προστασία του πληρώματος που τους εμπιστεύθηκε η Εκκλησία. Γι' αυτό και συχνά, ενώ είχαν και τον τρόπο και τον χρόνο να αποφύγουν το μαρτύριο, παρέμειναν στο πλάι του Πυμνίου, ελπίζοντας πως έτσι θα κατευνάσουν τη φωνική μανία του κατακτητή. Ως το ακριβέστερο κυπριακό ανάλογο του Γρηγορίου του Πέμπτου και του Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπως έχει επισημανθεί ήδη από τον προλαλήσαντα κύριο Κοκκινόφτα σε κείμενό του για τους νεομάρτυρες της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός συγκλονιζόταν βλέποντας τα δεινά που υφίστανται οι συμπατριώτες του και ήταν πρόθυμος να θυσιαστεί για χάρη του ποιμνίου του. Και όταν ρωτήθηκε παραμονές της θυσίας από έναν Άγγλο επισκέπτη στη Μεγαλόνησο γιατί δεν ενδιαφερόταν για την προσωπική του ασφάλεια, αποκρίθηκε ότι θα παρέμενε για να προσφέρει στο λαό του μέχρις εσχάτων όλη την προστασία που επέτρεπαν οι δυνάμεις του και ότι η πρόθεσή του ήταν να αφανιστεί μαζί τους. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός υμνήθηκε, στη λογοτεχνία έστω, ως θείος ήρωος και συνάμα μέγας μάρτυρης, γιατί στο πολίτευμα και στην αιμάτινη θυσία του συναντώνται αλληλοπεριχωρούμενα, πλην κατά τρόπο διακριτό και ασύγχυτο, γνωρίσματα τόσο του εθνομάρτυρα όσο και του νεομάρτυρα, παρά την απουσία ενός δημόσιου εορτασμού της αγιολογικής του μνήμης. Πράγμα που επιβεβαιώνεται από το γεγονός αυτής της αλληλοπεριχώρησης. Το γεγονός της αλληλοπεριχώρησης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι από τη μια πλευρά το συλλογικό υποσυνείδητο των συμπατριωτών του ψηλαφίζει στον αγώνα και στην αγωνία του το πονεμένο αλλά και περήφανο πρόσωπο της Κύπρου. Και από την άλλη πλευρά η Εκκλησία μπορεί να αναγνωρίσει στο δικό του πρόσωπο τα χαρακτηριστικά μιας μαρτυρικής και μαρτυρούμενης αγιότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιφαντή. Οι λαμπρές τέσσερις ανακοινώσεις που παρακολουθούσαμε στην τελευταία συνεδρία είχαν και το προνόμιο να είναι και μέσα στο χρόνο τους. Επομένως, έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Θα ήθελα να παρακαλώ για τις πρώτες δύο εισηγήσεις, θα έλεγα, που έχουν, είναι, αναφέρονται συγκεκριμένα σε νεομάρτυρες. Αν έχουμε απορία, ερώτηση, σχόλιο από κάποιον. Κύριος Κωνσταντινίδης. Έκλεισαν με τους Κύπριους Νεομάρτυρες το τρίτο αγιολογικό συνέδριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ερώτηση μου αναφέρεται στον κύριο Βασιχαλίδη και στο στιχούργημα του Δαπώντε για τον νεομάρτυρα Ιωάννη. Είναι σύνηθες να έχουμε ποιητικά μαρτύρια ή συναξάρια ή αυτό αποτελεί πρωτοτυπία στην περίπτωση του νεομάρτυρα Ιωάννη? Δεν είναι, όπως γνωρίζετε, ιδιαίτερα σύνηθες,
τόσο στη Βυζαντινή περίοδο όσο και στην Τουρκοκρατία. Η Τουρκοκρατία συνεχίζει μια παράδοση της Βυζαντινής εποχής, κατά την οποία έχουμε λίγα μεν, αλλά υπάρχουν έμετρα αγιολογικά κείμενα. Η συνάδελφος, η κυρία Αντωνοπούλου, η καθηγήτρια από την Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχει κάνει μια παρουσίαση, νομίζω, έτσι δεν είναι, Σοφία? Έχει κάνει μια παρουσίαση η κυρία Αντωνοπούλου. Για την εποχή όμως αυτή δεν είναι, θα έλεγα, ασύνηθες για το 18ο αιώνα. Είναι μια εποχή κατά την οποία έχουμε ιδιαίτερη έξαρση της ποιητικής, των ποιητικών χαρισμάτων κάποιων λογίων αυτής της περίοδου. Έχουμε έμετρα κείμενα αρκετά και έμετρες επιστολές, όπως γνωρίζετε, από τον Πατριάρχη Καλίνικο τον Τρίτο, τον Εξαγοράς, που είναι πρόσωπο που σχετίζεται με τον Δαπόντε. Επίσης, μας έχει σωθεί και ένα σημαντικό έμετρο μαρτύριο για έναν νεομάρτυρα στην συλλογή του Παπαϊωνάτου Καυσοκαλυβίτη, που το έχει δημοσιεύσει ο κύριος Ψευτογκάς. Στην περίπτωση όμως του Δαπόντε, θα λέγαμε ότι αυτό καθίσταται μία πρακτική για τον ίδιο, δηλαδή δεν είναι εξαίρεση η περίπτωση αυτή του έμετρου μαρτυρίου του Ιωάννη, αλλά όπως ανέφερα, ακολουθεί αυτή τη συνήθεια και για τους νεομάρτυρες εκείνους από το σύνολο των νεομαρτύρων που συμπεριέλαβε στη συλλογή του, των 40, για τους νεομάρτυρες εκείνους που εισάγονται σε μια συλλογή, σε μια χειρόγραφη συλλογή για πρώτη φορά. Δηλαδή και για την Αργυρή γράφει πρώτα ένα εκτενές πεζό κείμενο και στη συνέχεια δημιουργεί ένα ποίημα, και για τον Χρήστο τον Κυπουρό στο λεγόμενο εγκόμιο φυλακής έχει εκεί δύο τέτοια έμετρα μαρτύρια. Είναι ένα επίμετρο που έχει δημοσιευτεί στο πατερικό του Γρηγορίου του Διαλόγου στην έκδοση που έκανε ο Δαπόντης το 1780. Εκεί υπάρχει, δεν έχει σχέση με την ύλη. Η ύλη είναι η ελληνική μετάφραση των διαλόγων του Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης. Αλλά έκρινε σκόπιμο να συμπεριλάβει και αυτό το εγκόμιο φυλακής που το συναντούμε σε αρκετά χειρόγραφά του. Μεταξύ αυτών είναι και το Ρόδο το Αμάραντο, δηλαδή μετά το μαρτύριο αυτό του Ιάννη του Κυπρίου έπεται το εγκόμιο φυλακής. Εκεί έχει μετατρέψει σε έμετρη μορφή το μαρτύριο του Αχμέ του Κάλφα και του Χρήστου του Κυπουρού, τον οποίον είχε γνωρίσει στη φυλακή ο Δαπόντες στην Κωνσταντινούπολη. Και έμετρος, βέβαια, και το εκτενέστερο έμετρο κείμενό του είναι ο βίος του δασκάλου του Οσίου Ιεροθέου του Ιβυρίτη. Κύριε Κυτρομιλίδης. Είναι μια εφαπτώμενη ερώτηση, επειδή οι δύο ανακοινώσεις μας μετέφεραν σε αυτό το κλίμα, το κολυβάδικο και το φιλοκαλικό. Θυμήθηκα τον Αγάπιο τον Κύπριο, που εμφανίζεται εκεί ως συνεργάτης. Τι ξέρουμε γι' αυτό? Είναι ένας. Ένας είναι, αλλά δεν έχουμε. Είναι αυτό, είναι, το όνομά του μας είναι γνωστό κυρίως από την καταδίκη των Κολυβάδων. Και έκτοτε δεν έχουμε στοιχεία για τον, για τον Αγάπη. Πρόσωπο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο, βεβαίως. Αλλά και εγώ τον έψαξα, δεν βρήκα τίποτα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία. Άλλος, κάποια ερώτηση? Ο κύριος Κάκουρας. Επειδή απευθυνόμαστε στον κύριο Πασχαλίδη, και γι' αυτό να συνεχίσω μια ερώτηση. Ναι, απλά για τον κύριο Πασχαλίδη. Κύριε καθηγητά, εφόσον υπάρχει συσχέτιση και όχι ακριβής παραλληλισμός, ένα, υπάρχουν ομοιότητες και όχι ταυτότητα εις τα κείμενα τα μαρτυρολογικά των δύο νεομαρτύρων, ας το ονομάσω έτσι, Γεωργίου και Ιωάννου, γιατί, με την καλή έννοια, να επιμένουμε να ταυτίσουμε τα δύο πρόσωπα και να μην δεχτούμε ότι υπάρχουν δύο Κύπροι νεομάρτυρες, ένας με τον Γεώργιος και ένας με τον Ιωάννης. Και επιπλέον, εφόσον έστω όση τιμή αναγνωρίστηκε και προσφέρθηκε στον Άγιο Γεώργιο ή στην Κύπρο και έμεινε άγνωστος ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος και πληροφορίες υπήρχαν και τοιχογραφία στη Μονή Ξηροποτάμου που έχετε φανίσει κιόλας.
Γιατί δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι οι μόνοι γνωστοί είναι τρεις και όχι τέσσερις, που ο ένας άλλος είναι ο Ιωάννης? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν επιμένουμε. Γι' αυτό στον τίτλο της εισήγησής μου έχω βάλει «Η πιθανή ταύτιση». Κάποιος συνάδελφος μου είπε τις μέρες αυτές τώρα που ανταμώσαμε εδώ, μου λέει γιατί έβαλες «Η πιθανή», είναι ταύτιση. Ναι, αυτό είναι εννοούσα, διότι μερικοί στην Κυπριακή πλέον, ναι, στη σύγχρονη Κυπριακή έτσι, πραγματικότητα, θεωρείται πλέον ότι ταυτίζονται μετά τη δημοσίευση του μαρτύριου. Όπως το είπετε, στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα των τελευταίων 5-6 χρόνων ή 10 χρόνων. Τώρα που κυκλοφόρησαν, τα κείμενα. Όταν έγινε η τιμή του Αγίου για πρώτη φορά επίσημα από την Εκκλησία Κύπρου το 1967, 13 Απριλίου, με τη μετακομιδή του Λιψάντου από τη Λίδα, από την Άκρα, από τον αείμνηστον Μακάριον τον Τρίτον, με πρωτοβουλία της Μονής Σταυροβουνίου, κανένας δεν φανταζόταν και κανένας δεν αναφέρθηκε, σύμφωνα με τα γραφόμενα, ότι υπάρχει Άγιος άλλος Κύπριος, ναι, ή ταυτίζεται με κάποιον άλλον Κύπριον Ιωάννη. Ίσα-ίσα, από τότε τιμάται, από το 67 μέχρι το 97, 30 χρόνια, ως Άγιος Γεώργιος, τιμούμε, έχει ανεβρεθεί το λείψανόν του, είναι εδώ. Να σας πω, κύριε Κάκουρα, προσπάθησα έτσι πολύ σύντομα να παρουσιάσω την προβληματική γύρω από το ζήτημα της ενδεχόμενης ταύτισης. Για μένα, από την έρευνα τη δική μου, είμαι πεπισμένος ότι ταυτίζονται οι δύο νεομάρτυρες. Θα σας πω, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία από αυτά που ήδη ανέφερα στην εισήγηση. Για παράδειγμα, πηγή του πρώτου αυτού κειμένου, που είναι προγενέστερο του, δηλαδή ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγράφεται και εικονογραφείται πριν από τον Γεώργιο τον Κύπριο, μισόν αιώνα σχεδόν πριν. Πηγή ξεκάθαρα γνωρίζουμε ότι είναι ο Σοφρόνιος του Τελεμαΐδος. Και μάλιστα προκύπτει και ότι ο ίδιος είχε προσωπική γνώση, δηλαδή δεν το πληροφορήθηκε από κάποιους χριστιανούς της επαρχίας του και τα λοιπά, ότι κάποιος μαρτύρησε, αλλά είχε μια πνευματική σχέση αυτός ο άνθρωπος, ο Ιωάννης ο Κύπριος, είχε μια πνευματική σχέση με τον Μητροπολίτη του. Ήταν πνευματικός του πατέρας. Λοιπόν, το κείμενο βλέπετε ότι γράφεται το 1753, το υπογράφει ο Σοφρόνιος. Είναι τυχαίο το ότι οι Κολυβάδες βάζουν τον Γεώργιο τον Κύπριο το 1752, δηλαδή πάλι κοντά στην ημερομηνία αυτή. Ξέρουμε ότι είχαν σχέση με τον Σοφρόνιο οι Κολυβάδες. Δεν είχαν καμία σχέση με τον Κεσάριο. Και ξέρουμε ότι στην περίοδο αυτή που έχουμε όλη αυτή την αναταραχή με το κολυβατικό ζήτημα και με το ζήτημα της συχνής θείας μετάληψης του Άγιον Όρος, έχουμε μία αποστασιοποίηση των πνευματικών αυτών, ας το πούμε, μερίδων, των παρατάξεων αυτών μέσα στο Άγιον Όρος. Σε τέτοιο σημείο, ο Άγιος Νικόδημος δεν περιλαμβάνει γνωστούς νεομάρτυρες από την Αγία Άννα, γιατί οι Αγιανανίτες ήταν αυτοί οι οποίοι πολέμησαν το κολυβατικό ζήτημα και την συχνή θεία μετάληψη. 1783 εικονογραφείται ο Ιωάννης ο Κύπριος. Ο Άγιος Νικόδημος το 1783 είναι στο Άγιον Όρος. Δεν έχει όμως, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει το όνομα αυτού του νεομάρτυρα και γι' αυτό δεν εισέρχεται. Έχει μια, η δική μου υπόθεση είναι ότι έχει μια γενική εικόνα για την ύπαρξη αυτού του νεομάρτυρα, μια παράδοση η οποία προφορικά κυκλοφορεί και στο Άγιον Όρος από Κυπρίους, ενδεχομένως τον Αγάπιο τον Κύπριο, ο οποίος ήταν στον κύκλο των Κολυβάδων, και έτσι μεταφέρεται ένα πολύ σύντομο κείμενο, είναι δύο σελίδες το κείμενο αυτό στο νέο μαρτυρολόγιο για τον Γεώργιο τον Κύπριο, είναι 8 σελίδες το κείμενο το οποίο έγραψε στην έντυπη έκδοση, το κείμενο που έγραψε ο Σοφρόνιος, που συμπεριέλαβε ο Κεσάριος. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει ζήτημα απλών ενδείξεων, αλλά όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για έναν και τον αυτό νεομάρτυρα. Διαφορετικά θα είχε επιβιώσει και στα μεταγενέστερα κείμενα του Δαπόντε, που έχουμε αναφορές διάσπαρτες μέσα στα κείμενά του για νεομάρτυρες. Ο Δαπόντες διατηρεί σχέσεις με τον Σοφρόνιο μέχρι του τέλους της ζωής του Σοφρονίου,
λίγο πριν από το θάνατο του Δαπώντα. Επομένως, θα είχε μεταφερθεί κάποια σχετική πληροφορία και για τον Γεώργιο τον Κύπριο. Ελπίζω να μην μας ζητηθεί να αλλάξουμε την υμνογραφία και να ακολουθείαν τη λειψανοθήκη, τι στοιχογραφίες που έχουμε κάνει με την ονομασία Γεώργιος ο Κύπριος είναι ο μάρτυρας. Θέλατε κάτι, κύριε Τρεφιλόπουλο? Ναι. Στον κύριο Τρεφιλόπουλο το μικρόφωνο. Δεν ξέρω, να συνεχίσουμε για τα παρακάτω. Εγώ θα ήθελα... Θα μου επιτρέψει ο κύριος Πασκαλίτης να προσθέσω ένα argumentum, πώς το λένε, ad absurdum σε αυτά που λέει. Αν δεχτώ την άποψη του κυρίου Κάκουρα, θα πρέπει να παραδεχτώ ότι δύο ταυτόχρονα μάρτυρες, την ίδια εποχή, στην ίδια πόλη, μαρτυρούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αλλά τότε τα συναξάρια τους δεν θα μιλούσαν ότι υπήρχαν δύο. Άρα, μόνο ένας πρέπει να υπάρχει και κλείνω προς την άποψη του. Μία γενική ερώτηση μπορώ να υποβάλω. Μία γενική ερώτηση. Γενική. Που νόμιζα ότι θα γινόταν σήμερα. Από τον καιρό που είμαι στην Κύπρο, μου έχει κάνει εντύπωση γιατί η Κύπρος έχει τόσο λίγο, μικρό αριθμό νεομαρτύρων. Ήταν ακριβώς το ερώτημα που ήθελα και εγώ να θέσω αυτή τη στιγμή. 1571, 1800, άντε να πεις 1830, 260-70 χρόνια. Οι ίδιες συνθήκες που είναι στον υπηρετικό τουρκοκρατούμενο χώρο, έχεις νεομάρτυρες. Γιατί στην Κύπρο, και αυτοί οι δύο που έχουμε δεν μαρτύρησαν εν Κύπρο, μαρτύρησαν εκτός Κύπρου. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει κάποια ερμηνεία, υπάρχει μια ανασχόληση και δεύτερον, μήπως συνεχώς σχετίζεται, λέω απλώς, με αυτή την ιστορία της σιωπής των Αγίων της Καντάρας από την εποχή τους μέχρι το 20ο αιώνα. Άγιος Λεμεσού. Νομίζω ότι είχαμε πολλούς μάρτυρες. Απλώς ήταν και η Εκκλησία εμπερίστατη και μεγάλη δυστυχία στον λαό που δεν ασχολήθηκαν με το να τους καταγράψουν και να τους αναδείξουν. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε ο Μακρύδιακος, στη Μόρφο. Αν ήταν εδώ ο Άγιος Μόρφου θα σας διηγόταν για έναν διάκο Μακρύδιακο, ο Μακρύδιακος, στη Μόρφο. Έχουμε μια περίπτωση μια κοπέλα στη Γιόλου της Πάφου που εμαρτύρησε για τον Χριστό κόρη ενός ιερέως. Έχουμε πολλά παραδείγματα διάσπαρτα μέσα στη λαϊκή μας ιστορία και παράδοση, τα οποία δεν ασχολήθηκε κανείς, ούτε και η Εκκλησία τότε με τα διάφορα δικά της τραύματα που είχε, αλλά ούτε και μεταγενέστερα με το να ασχοληθεί να τα αναδείξει. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να μην υπήρχαν τόσοι μάρτυρες. Τόσοι αιώνες τουρκοκρατίας δεν θα υπήρξαν μάρτυρες εδώ στην Κύπρο, άλλοι μόνο. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Να συμπληρώσω λίγο. Το υπενήχθηκα λίγο στο τέλος. Ο Πολύδωρος είχε αδερφό Χρύσανθο Ιερομόναχο. Έτσι το αναφέρει στην επιστολή εδώ, στην Κύπρο. Στην Κύπρο λέει, μάλιστα στην επιστολή ο Μακάριος, προς τον Ραφαήλ τον Συναίτη, ή μάλλον ο Ραφαήλ προς τον Μακάρι, αναμένω με τον αδερφό, τον ιερομόναχο Χρύσανθο, να έρθει και να τον πληροφορήσουμε κτλ. Ενώ ο Γρηγόριος ο Αδριανουπόλεως για τον Θεόδωρο το Βυζάντιο έχει κάνει μια ολόκληρη κίνηση για να προβληθεί η μνήμη του Θεοδώρου και ξέρουμε επίσης ότι όλη η οικογένειά του στη Δράμη δίνει λεφτά για να τυπωθεί το νέο μαρτυρολόγιο, στην Κύπρο υπάρχει απόλυτη σιωπή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν ακόμα δεν είχαμε τον πρόσφατο ναό του Αγίου Πολυδόρου, ο Άγιος Πολύδωρος ήταν στην Αθήνα και ίσως ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος είναι αυτός που τον γνώρισε στην Αθήνα και τον έφερε εδώ στο προσκύνημα του 1968. Δηλαδή, έχουμε μια σιωπή για αυτό το θέμα. Να πω κάτι ακόμα, επιτρέπετε. Ακόμα και για το θέμα του Ιερομάρτυρος Κυπριανού, που η Εκκλησία της Κρήτης διακήρυξε την αγιότητα των μαρτυρισάντων κατά την ίδια εποχή και κατά τον ίδιο τρόπο. Έχουμε έναν διακήρυξη αγιότητας του πολιτού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Εμάς μέχρι σήμερα στις μέρες μας, παρών των ημών των συνοδικών, ετέθηκε θέμα δύο-τρεις φορές. Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα σεβασμιότατε στη σχολιασμό της τελευταίας ανακοίνωσης. Υπάρχει μια δυσκολία, ας πούμε, το... γενικά στο να ανακηρύττουμε Αγίους.
ίσως υπάρχουν μερικά παράλληλα. Τώρα το σκέφτομαι. Όπου πραγματικά είναι διαπιστωμένοι ότι ήταν ιδιαίτερη αγριότητα των Τούρκων, πραγματικά να αναγκάζουν σε σιωπή. Έχουμε το παράδειγμα στη Νότια Εύβοια, στην Καριστία, όπου ήταν ονομαστοί οι Αλβανό-Τουρκοί, όπου έχουμε και πάρα πολύ λίγα μνημεία μας έχουν σωθεί, τα ξέρω επειδή είναι η Εύβοια η πατρίδα μου, όπως και στη Θεσπρωτεία, όπου έχουμε ελάχιστα μνημεία, ελάχιστες μαρτυρίες για νεομάρτυρες, πολύ λίγες. Διότι ήταν ιδιαίτερα άγρια η κατάσταση με τους Τούρκους εκεί. Πιθανόν αυτή να είναι η εξήγηση. Κυρία Κοτσάμπαση. Αν μου επιτρέπετε, παρότι δεν ξέρω το θέμα με τους δύο νεομάρτυρες ή τον ένα νεομάρτυρα, ενδεχομένως να είναι ένας, αλλά πάντως από τη Βυζαντινή Αγιολογία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, το ότι ένας Άγιος, μάλλον δύο Άγιοι έχουν το ίδιο μαρτύριο, αντιγράφει ο ένας τον άλλον, δεν είναι λόγος να τους αμφισβητήσουμε. Αλλιώς θα είχαμε αμφισβητήσει το μισό Αγιολόγιο. Κύριος Κοκκινόφτας, παρακαλώ. Απλώς είναι μερικές σκέψεις που κάνω και εγώ για το ίδιο θέμα, γιατί δεν έχουν τιμηθεί νεομάρτυρες στην Κύπρο. Για τον Άγιο Πολύδωρο γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχει μια εικόνα η οποία ήταν σε έναν οικογενειακό σκηνητάρι του 19ου αιώνα. Για τον Άγιο Γεώργιο, παρά το γεγονός ότι εκδίδεται το νέο μαρτυρολόγιο, δεν υπάρχει καμία τιμή μέχρι τα νεότερα χρόνια. Για τον Άγιο Μιχαήλ, ο οποίος μαρτυρά στη Σαμοθράκη, στη Μάκρη, το 1836, υπάρχει πλήρης άγνοια μέχρι τη δεκαετία του 1980. Έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν υπήρξε και ένα κέντρο γραμμάτων στην Κύπρο, έτσι, από λόγιους μοναχούς που να αναδείξει την πνευματικότητα των Κυπρίων, και το γεγονός ότι η Κυπριακή Εκκλησία δεν μπορούσε από μόνη της να διακηρύξει αγιότητα κάποιον, γιατί είναι τέσσερις επισκόποι, έπρεπε να αποταθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, γεγονότα αρκετά δύσκολα. Η Εκκλησία έχει μια τάση πάντα να είναι εθναρχεύουσα στην Κύπρο. Δεν έχουμε ενδείξεις έτσι, πνευματικότητας των αρχιερών πλην του Αγίου Παναρέτου. Όλοι έχουν να επιδείξουν εθνικό έργο, ακόμη έχουν να επιδείξουν και έργων ανέγερσης ναών ή να κρύβονται πίσω από προσπάθειες που γίνονται για να διαδοθούν ακολουθίες Αγίων και η τιμή παλαιότερων Κυπρίων Αγίων, όπως ο Χρύσαθος με Ρημνά, και εκδίδονται στη Βενετία αρκετές ακολουθίες Κυπρίων Αγίων, του Αγίου Ηρακλείδιου Μνάσονος και πολλών άλλων που τους ακούσαμε αυτές τις μέρες. Και σε νεότερα χρόνια το ίδιο επαναλαμβάνεται. Δεν έχουμε καμία όμως προσπάθεια για να αναδειχθούν οι Κύπροι νεομάρτυρες. Για τον Άγιο Πολύδωρο όμως υπάρχουν αναφορές στις εφημερίδες, γιατί ήδη από το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα περνούν μερικά άρθρα, επειδή ο Άγιος η οικογένεια του Αγίου ζούσε κοντά στον Τρυπιώτη, στην οδό Σόλωνος, και υπήρχε το πατρικό του σπίτι, κάποιοι κατά καιρούς κάνουν και μία νήξη. Υπάρχει το μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτη, το νέο μαρτυρολόγιο. Ξέρουν την ύπαρξη του μερικοί, αλλά δεν γίνεται κάποια κίνηση. Είχε κατεδαφιστεί, υπάρχει ένα δημοσίευμα γύρω στο 1940 που αναφέρει ότι είναι στην οδό Σόλωνος, σε συγκεκριμένο χώρο, δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι. Το έψαξα κάποια στιγμή, ναι, κατεδαφίστηκε, χάθηκε το σπίτι. Το μόνο που έχει σωθεί είναι αυτή η εικόνα του Αγίου Πολυδόρου. Ήταν σε μια οικογένεια, οικογένεια συγγενική του. Δεν ξέρουμε όμως ούτε ποιος την αγιογράφησε. Για να κλείσουμε. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι η τάση της Κυπριακής Εκκλησίας ήταν προς το να εθναρχεύει παρά προς το να αναδεικνύει την πνευματικότητα. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος, είναι μια εικασία μου γενική. Θα δώσω το λόγο μόνο σε έναν εκ του ακροατήριου, γιατί τώρα μιλούν μεταξύ τους ομιλητές για το συγκεκριμένο θέμα, για να κλείσουμε τη συζήτηση τουλάχιστον για αυτές τις ανακοινώσεις. Συγγνώμη, θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή, τον κύριο Ιφαντή. Α, όχι ακόμη, εντάξει. Ναι, θέλω μια ερώτηση για τον Άγιο Κυριακό της Ευρύχου. Δεν ακούσαμε τίποτε. Κοίταξα μέσα στο συνεξαριστή και δεν βρίσκω τίποτα. Συγγνώμη, αν ξέρετε κάτι να μας αναφέρετε, πολύ ευχαρίστω. Διότι ο συνεξαριστή δεν το συμπεριλαμβάνει. Ευχαριστώ. Μια λέξη, κύριε. Είναι σημαντικό το ότι
στην Κύπρο, ενώ ήρθε ο ιερομόναχος που συνόδευσε τον Πολύδωρο και ενημέρωσε τους γονείς, επιμένω σε αυτό το κομμάτι, ενώ είχε επίσης τον Χρύσανθο, δεν φαίνεται να έχει κάποιο ενδιαφέρον η οικογένεια του Πολυδόρου να ανταποκρίνεται τουλάχιστον προς την πλευρά του Μακαρίου. Είχαμε ένα καταπληκτικό κείμενο ακολουθίας και μαρτυρίου του Πολυδόρου στο νέο μαρτυρολόγιο, που για την Κύπρο φαίνεται να είναι θαμμένο. Περισσότερο είναι στοιχείο ο Πολύδωρος στο Κουσάντασι. Έχει δημοσιεύσει ο πατήρ Παρασκευάς τις πληροφορίες για την ανοικοδόμηση ναού στη Νέα Έφεσο. Αλλά δεν φαίνεται ποτέ στην Κύπρο να υπάρχει μια κίνηση για αυτό το θέμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι σε αυτό που είπε ο κύριος Κοκκινόφτας έχει κάποιο... Σε αυτές τις δύο ανακοινώσεις, μια τελευταία παρέμβαση του πατρός Γρηγορίου για να πάμε και στις επόμενες. Να μην επικεντρωθούμε μόνο στην τουρκοκρατία. Και σε προηγούμενο, και νομίζω ίσως τα αγιολογικά συνέδρια έχουν αναδείξει αυτό το σημείο, ότι και σε προηγούμενες εποχές, εδώ το παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου του Πεντασκηνήτου να καταθέσω, που προχωρούμε με τις ανασκαφές του μνημείου, με διάσπαρτη σε όλη την Κύπρο από 12ο αιώνα της τοιχογραφίας του, ξεκινώντας από τον Άγιον Αναστάσιο τον Σενέτη, και στο ίδιο το χωριό του που κατάγεται, να μην γνωρίζουν, να χάνεται εντελώς, να έχουμε μια λειτουργική λύθη ακόμα και πότε ορτάζεται. Άρα, και έχω πολλά άλλα παραδείγματα λειτουργικά, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ποταμίδης που ήδη παρουσιάστηκε εδώ. Απλώς το καταθέτω ότι πρέπει να το δούμε ποιος. Δεν είναι μόνο η τουρκοκρατία. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, ίσως η μεγάλη πληθώρα αγίων, αλλά είναι πολλοί λόγοι. Το βλέπουμε όχι μόνο στην τουρκοκρατία, το καταθέτω λειτουργικά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τους δύο μιλητές. Για την ανακοίνωση πια του οσιακός έχοντος τέλος Μητροπολίτου Πάφου Αγίου Παναρέτου, για αυτή την ανακοίνωση. Τρομιλίδης. Μια τελείως τεχνική βιβλιογραφική ερώτηση. Οι πράξεις, ανέφερε ο κύριος Κοκκινόφτας ότι τα έγγραφα που εστάλησαν για την αγιοκατάταξη δεν έχουν εντοπιστεί. Η κανονική διάταξη σώζεται του Γερασίμου του Τρίτου. Οι αναφορές ότι εστάλει επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο και έγινε διακήρυξη της αγιότητας του υπάρχουν στο βίο του Αγίου Παναρέτου, ο οποίος υποβλήθηκε για έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1798 και εκδόθηκε το 1805. Αλλά τόσο οι πράξεις διακήρυξης αγιότητας όσο και η επιστολή του Χρυσάθου δεν έχουν εντοπιστεί. Μπορεί να σώζονται. Εκεί εμείς δεν μπορέσαμε να τις εντοπίσουμε. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε αντίγραφο. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσάθος ήταν πολύ τυπικό. Σώζονται πάρα πολλές επιστολές του στο αρχείο της Αρχιεπισκοπής. Οι περισσότερες έχουν κυρίως διοικητικό χαρακτήρα και μερικές οι οποίες έχουν ποιμαντικό αντιγράφηκαν στον μεγάλο κώδικα. Όπως οι τέσσερις εγκύκλοι για τον τρόπο συμπεριφοράς αποδίδονται μάλλον στον Αγίον Πανάρετο. Αυτή δεν έχει σώθει. Οι πράξεις του Γερασίμου του Τρίτου δεν σώθηκε. Όχι, δεν εντοπίστηκε. Δεν εντοπίστηκε. Αγαπητή κύριε Κοκκινόφτα, ήθελα μόνο να είσαι λιγάκι εφεκτικός ως προς την φανερωμένη της Σαλαμίνας, διότι ναι μεν έχει αυτή την επιγραφή που λέει της Σαλαμίνας, τη μονή που έχουμε το πορτρέτο του, διότι είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η επιγραφή, αλλά και έχουμε πάρα πολλές φάσεις και όσο του βγει η διατριβή που δεν την ξέρω κι εγώ, έχει βγει στη Γαλλία, έχει γίνει στη Γαλλία της κυρίας Λαζαρίδου, επειδή έχει τεράστιο αριθμό παραστάσεων. Να δούμε τι θα πει. Κοιτάξτε, εκεί συμβουλεύτηκα τα όσα έχουν μελετηθεί για το θέμα της τοιχογραφίας. Τείνουν να θεωρήσουν ότι ο εικονιζόμενος Άγιος, ο οποίος ταυτίστηκε με τον Άγιο Πανάρετο, από τα σωζόμενα υπολείμματα του ονόματος του, κάποια γράμματα που σώζονται, ότι είναι ο Άγιος Τίτος. Και ταυτίστηκε με τον Άγιο Πανάρετο, γιατί ο Βίχτορ, ο οποίος πρώτος δημοσιεύει το 1946 την φωτογραφία, τον ταυτίζει χωρίς κανένα σχόλιο. Βάζει εκεί. Την αντέγραψε
ο Τσικνόπουλος όταν εξέδωσε το βιβλίο για τη Χρυσορογάτισσα και από εκεί διαδόθηκε Εβραίος. Όμως υπάρχει, ναι, υπάρχουν οι νεότερες μελέτες του, αρκετές για την Ναό της Φανερωμένης, οι οποίες τίνουμε, ναι. Άλλος κανείς κάποια για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, όχι, για την ανακοίνωση του κυρίου Ιφαντή, ο οποίος βέβαια θέτει το μεγάλο πρόβλημα, παρακαλώ μην εκτεθούμε σε αυτή τη συζήτηση, ως ποιο σημείο ο εθνομάρτης κληρικός είναι και εθνομάρτης. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, παρακαλώ μην την ανοίξουμε πάρα πολύ, γιατί θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Ορίστε κύριε. Να την ανοίξω, διότι είναι... Μισό λεπτό, θα απαντήσει σύντομα ο κύριος καθηγητής. Μισό λεπτό. Ή συζητούμε ή δεν συζητούμε. Τώρα, άνα δύο λεπτά παραπάνω και τα λοιπά. Στην κατάληξή σας, αναφερθήκατε στην περίπτωση του Σμύρνης Χρυσοστόμου και του Εθνομάρτυρος Κυπριανού. Εγώ βασίζομαι στη θέση ότι οι σύνοδοι ούτε αγιοκατατάσσουν, ούτε διακηρύσουν αγιώτες. Απλώς καταγράφουν στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Αυτό είναι ζήτημα που γίνεται από την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Λοιπόν, όταν ο Σμύρνης το 1922 εμαρτύρησε και κατατάγηκε στο αγιολόγιο αρχές της δεκαετίας του 90, πολύ περισσότεροι λόγοι υπάρχουν για την κατάταξη στο αγιολόγιο, τουλάχιστον από την πλευρά της Εκκλησίας του Κύπρου, της Κύπρου, του Κυπριανού και των συναυτό μαρτυρισάντων αρχιερέων, που είναι έναν αιώνα πριν. Βέβαια, είπε ο Άγιος Λεμεσού ότι ετέθη το θέμα εις τη Σύνοδο, ότι υπήρχαν και διάφορα προβλήματα. Είπε και ο κύριος Κοκκινόφτας ότι η Εκκλησία εδώ είναι περισσότερο εθναρχεύουσα και γι' αυτό. Εγώ θα πρόσθετα και μία άλλη διάσταση, ότι η Εκκλησία, η ιεραρχία της Εκκλησίας, χωρίς να γενικεύω, εντάξει, δίνει το βάρος και σε άλλα ζητήματα, τα οικονομικά και όχι τόσο στα πνευματικά και τα ποιμαντικά. Λοιπόν, εσείς έχετε την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει εις την... Και επίσης, το άλλο ζήτημα, υπάρχει ο Άγιος της Λευκωσίας, Τριφύλιος, επειδή ελέγχθη κάτι για ναούς. Δεν υπάρχει στη Λευκωσία ναός του Αγίου Τριφυλίου. Και αν δεν ήταν ο Μητροπολίτης Τριμηθούντος, όταν ήταν χωρεπίσκοπος και προηγουμένως ιερατικός προϊστάμενος στη Φανερωμένη, κανείς δεν θα γνώριζε τον Άγιο Τριφύλιο. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν θα ανοίξει είπαμε... Ναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πάντως, μια παρέμβαση. Νομίζω ότι περισσότερο ήθελε να πει παρά να ρωτήσει. Θα ήθελα λιγάκι από αρχαιολογικής πλευράς, εξαιρετικά ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα του κυρίου Ιφαντή. Απλώς να επισημάνω ότι το θέμα δεν τίθεται στην Τουρκοκρατία, τίθεται ήδη στο Βυζάντιο. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό με τους στρατιωτικούς ιερείς, πρώτη φορά οι Ρώσοι, έτσι στο 12ο αιώνα, χρησιμοποιούν τον Άγιο Γεώργιο όταν θέλουν να πολεμήσουν τους Τεύτωνες. Στην παλαιολόγια εποχή, οι στρατιωτικοί Άγιοι είναι όλοι στιβαροί, Ρωμαλαίοι, θα το δείτε και σωτήρα, άμα πάτε, και εκεί υπάρχουν πραγματικά ενδείξεις ότι είναι εθνικά σύμβολα εναντίον των Φράγκων. Τίθεται το τεράστιο θέμα που με απασχολεί πρόσφατα, γι' αυτό το λέω, φαντάζομαι κι άλλους. Σε ποιο σημείο και πώς μεταβάλλονται τα θρησκευτικά σύμβολα σε εθνικά ή εθνικοθρησκευτικά ήδη στο Βυζάντιο. Είναι το σκανδαλιστικό για πολλούς που το ακούνε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι αυτό που λέμε σήμερα που επεκράτησε από την εποχή του Κόντογλου, ότι η Σάδου κάθοδος είναι η πραγματική γνήσια εικόνα της Αναστάσεως και η άλλη, ο χρυσός πεξέπτης στον τάφο, είναι δυτική, δεν είναι αλήθεια. Τα έχουμε ήδη σε προοικονομαχικές παραστάσεις, αλλά κυρίως αρχίζει να εμφανίζεται η Ανάσταση του Χριστού ως έγερση από τον τάφο για να δείξει αυτούς που είναι κάτω οι φρουροί, που είναι οι Τούρκοι πολλές φορές. Και έχει μεταβληθεί λοιπόν σε ένα εθνικό σύμβολο. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω στον τόμο το χαριστήριο του Βοκοτόπουλου που κυκλοφόρησε, που δυστυχώς δεν έχω ακόμα ανάτυπο, έχω γράψει κάτι παράλληλο. Πώς ο Μέγας Κωνσταντίνος σε μια παράσταση στα Ιωάννινα μεταβάλλεται σε Μεγαλέξατρο. Δηλαδή, η μάχη στη Μουλβία Γέφυρα είναι ουσιαστικά η μάχη της Ιησού. Εναντίον των Τούρκων, βέβαια. Ο Άγιος Κωνσταντίας ζήτησε το λόγο.
Βεβαίως δεν είμαι ειδικός για το θέμα που έχετε θίξει. Απλώς λαμβάνοντας αφορμή από αυτά που είπε ο κύριος Βικέτος, δεν είναι μόνο με τα οικονομικά, θα το πω και έτσι επισήμως, ότι οι σύνοδοι οδηγούνται και σε αναθυματισμούς και καθαιρέσεις, και γι' αυτό να προσέχετε αυτά που λέτε. Να, πέρα από το αστείο όμως, το λέμε, και εγώ πολλές φορές το λέω, ότι είναι η συνείδηση της Εκκλησίας, του πληρώματος που αναδεικνύει κάποιον Άγιο. Όμως, επειδή αναφέρατε το Μέγα Κωνσταντίνο, που γίνεται Μέγας Αλέξανδρος, ανακηρύχθηκε εις Απόστολος. Γιατί στήριξε τον χριστιανισμό, δεν ήταν ότι τον ανέδειξε η συνείδηση της Εκκλησίας. Έχουμε, αν δούμε όλο το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, έχουμε κτήτορες μονών, έχουμε ανθρώπους που στήριξαν τον χριστιανισμό, που λόγω της συμβολής τους στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης, δεν εξετάστηκε ο βίος τους αν ήταν Άγιος, αλλά θεωρήθηκε ως αιτία να μπουν στο αγιολόγιο της Εκκλησίας και να τιμούνται. Δεν ξέρω, πιθανόν να συμβαίνει και αυτό που λέχθηκε στη διάρκεια των συζητήσεων, ότι να ήταν μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που μετά μετατράπηκε σε μνήμη Αγίου. Πιθανόν, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο κάθετοι ότι είναι μόνο η συνείδηση του πληρώματος, γιατί και ο κλήρος είναι μέσα στη συνείδηση του πληρώματος, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την διχοτόμηση των πραγμάτων. Τώρα όμως είναι άλλα τα, όπως είπε και ο Άγιος Ελεμεσού, η Εκκλησία της Κύπρου είχε τη δική της ιστορία, το δικό της δρόμο, τον δικό της Γολγοθά, τη σταύρωσή της, σε όλη αυτή την περίοδο, που δεν είχε την έγνοια να στραφεί προς αυτό τον τομέα. Μια νήσος, μάλιστα, που έχει λάβει και το όνομα νήσος των Αγίων. Αλλά, εντάξει, είναι άλλο μεγάλο θέμα, αλλά χαίρομαι γιατί τουλάχιστο μέσα σε αυτό τον κύκλο των αγιολογικών συνεδρίων αναδεικνύονται αυτά τα προβλήματα, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή να είναι και μια συμβολή στην ανάδειξη του θέματος και να φτάσει ακόμα και στα αυτιά των ιεραρχών της Συνόδου, κύριε Βικέτο. Ευχαριστούμε πολύ, έχετε δίκιο σε αυτό, και απλώς σαν σχόλιο, μην νομίζετε ότι και οι ιεροκατατάξεις εθνομαρτύρων ως Γρηγορίου του Πέμπτου ή Χρυσοστόμου Σμύρνης δεν συνάντησαν και συναντούν ακόμη αμφιβολίες. Έτσι, διότι είναι πολλές φορές επικάθονται πλήστοι όσοι πολιτικοεθνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο να γίνει αυτό, παρά αυτό εκ των κάτω από το πλήρωμα ανάδειξη της αγιότητος των ανθρώπων. Συγγνώμη, ιστορικός είμαι και ίσως μιλώ λίγο ασεβώς. Δεν θέλω να σκανδαλίσω, απλώς κοινοποιώ προβληματισμούς μου. Αν μου επιτρέπετε, μια μικρή συμπλήρωση. Θα είναι, εάν κάποια στιγμή η Εκκλησία το αποφασίσει να εντάξει στο αγιολόγιο της τον Κυπριανό, θα είναι άδικο να μην ενταχθούν όλη η ομάδα η οποία μαρτύρησε εκείνη την περίοδο, είτε είναι κληρική είτε λαϊκή. Γιατί δεν πρέπει να εμφανίζουμε ένα μόνο κληρικαλισμό όσον αφορά τους Αγίους, γιατί πολλοί που μαρτύρησαν εκείνη την περίοδο ήσαν ευσεβέστατοι άνθρωποι στους οποίους στηρίχθηκε η πίστη του λαού. Και γι' αυτό θα πρέπει σε αυτό να νομίζω να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Επειδή περνάει ο χρόνος, θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, ο οποίος έγινε και αφορμή για να ανοίξει όλη κύριε τη συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ως προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους συναυτομαρτυρήσαντες, να πω ότι αναγνωρίστηκαν για χρονικό διάστημα ως Άγιοι στην Κύπρο, ετοιμήθηκαν σε λαϊκό επίπεδο όμως. Υπάρχει μια ακολουθία την οποία έχουμε εκδώσει σε έναν τόμο, αρχιακών τόμων κειμένων για τον Κυπριανό. Δεν προχώρησε αυτό, ίσως και διότι η ακολουθία ως ακολουθία ήταν λίγο λαϊκότροπη, θα έλεγα, ως προς τον τρόπο που ήταν συντεταγμένη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κωστή ότι περισσότερο δίδαμε ως Εκκλησία βάρος στον εθναρχικό χαρακτήρα της Εκκλησίας Κύπρου και κάπου είχαμε παραμερίσει το κομμάτι αυτό. Επιπλέον να προσθέσω ότι είχε παρατηρηθεί και είναι γραμμένο αυτό, ότι και μέχρι σήμερα ακόμα διατίθεται ότι υπάρχει κόλλημα αναγνώρισης του Κυπριανού ως Αγίου, κάτι το οποίο έχει αναιρεθεί τα τελευταία χρόνια με τα νέα έγγραφα τα οποία έχουν έρθει στο φως και με τις διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γραφεί. Ως προς το ότι είναι λίγοι, εάν σε αυτούς τους 4-5 πόσους τελικά γνωρίζουμε Κύπριους νεομάρτυρες προσθεθούν οι 57, αν δεν κάνω λάθος, που εμαρτύρησαν το 21, μιλούμε ότι ο αριθμός αυξάνεται κατακόρυφα. Επιπλέον όμως, ας μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος πέρασε σφαγές και βίους εξισλαμισμούς. 1570, 20.000 σφάζουν οι Τούρκοι στην Αμόχωστο. 4 στάσεις των Τούρκων στη Λευκοσία, οι περιηγητές λένε ότι το αίμα έτρεχε στους δρόμους της Λευκοσίας, στη Λάρνακα. Άρα, και όσους θα έλεγα θα είχαμε εκεί που θα μαρτυρούσαν υπέρ Χριστού, σφάγηκαν με άλλον τρόπο από τους Τούρκους. Ευχαριστώ. Κύριε Φαντή. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προτείνω κάτι σε εσάς, θα απαντώ. Δεν έχω κάτι να προτείνω. Εγώ απλώς μελετώ τα κείμενα και διαπιστώνω μια κατάσταση. Εξάλλου, δεν προτείνεται η αγιότητα ή η αγιονημία από ένα πρόσωπο, ακόμη και αν είναι καθηγητής ή και πατριάρχης. Έτσι. Είναι θέμα συλλογικό. Τώρα, για το κύριο Τριανταφυλόπουλος, πολύ ωραία όλα αυτά. Έχω μια επιφύλαξη για το τι είναι εθνικό στην περίοδο του Βυζαντίου. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό και ο προβληματισμός, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, γιατί ακριβώς δείχνει την ένταση ανάμεσα στο πνευματικό γεγονός και την ιστορικότητα. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και... Ναι, ναι, κατάλαβα. Έχουμε την περίπτωση του Πολιεύκτου, όμως, ο οποίος αρνείται στον αυτοκράτορα να αγιοποιηθούν, ας πούμε, αυτοί που... Οπότε υπάρχει μια διάκριση και στο Βυζάντιο για το τι είναι πνευματικό. Είναι ρευστές οι γραμμές, αλλά υπάρχει. Αυτό, ναι, η ιστορικότητα, αυτό είναι το θέμα. Ο διάλογος με την ιστορικότητα. Και νομίζω ότι η κυπριακή αγιολογία και ιδιαίτερα οι νεομάρτυρες, το φαινόμενο των νεομαρτύρων εδώ, σφραγίζεται ακριβώς από αυτή την ιδιαιτερότητα της εθναρχούσας εκκλησίας, η οποία βέβαια είναι και διάλογος με την ιστορία πάλι. Η αγιότητα δεν έρχεται από τον ουρανό. Είναι ζυμωμένη ακριβώς με τις εμπειρίες των ανθρώπων και το αίμα τους, βέβαια. Ένα τελευταίο σχόλιο και ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Εγώ τα βρήκα τελείως λογικά και πιστικά αυτά που είπε ο κύριος Ιφαντής, βλέποντας τα πράγματα από μια σκοπιά της θύραθεν ιστοριογραφίας. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να προσεγγίσει τα δύο ζητήματα, δηλαδή να μας δώσει έναν αλληλοδιαπλεκόμενο προβληματισμό σε αυτά τα δύο επίπεδα ιστορικής ανάλυσης και νομίζω πάρα πολύ λογικά μας μίλησε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους 4 ομιλητές. Και εδώ, από ό,τι κατάλαβα, ήρθε πια το τέλος του συνέδριου.